Αχ, αγόρι μου, αχ, αγόρι μου. Friday, I'm in love. Έβγα ήλια μου, έβγα ήλια μου, σε λίγο βγαίνει. Να μυρίσει Παρασκευούλα, να μυρίσει όμορφη καλοκαιρινή Παρασκευή. Μακριά μου ντύλα, μακριά συννεφιά. Αφιερωμένο με αγάπη σε Σωτήρη Δασκαλάκη, ο οποίος μετά έχει από μένα το ελεύθερο να διαλέξει ό,τι θέλει για σήμερα. Ό,τι θέλει αυτός. Η Leopard και Skidrow. Ελεύθερο, ό,τι θέλει αυτός. Η Def Leppard και Skidrow. Ό,τι θέλει αυτός, ελεύθερο. Του αφήνω μια τεράστια γκάμα. Και Guns N' Roses, ναι, συγγνώμη. Του αφήνω μια τεράστια, ένα πολύ ευρύ πεδίο να κινηθεί. Ό,τι θέλει. Από όλα τα ονόματα αυτά, Skidrow, Def Leppard και Skidrow, ό,τι θέλει αυτός. Νομίζω ότι. Σωτηρία, αυτό θα είναι έτσι. Μην πάθω καμιά ζημιά, ναι. Sorry, όχι, για να, να ξέρω τι γίνεται. Ω, να το έκανε. Όπω, Σωτήρη Δασκαλάκη, ναι, δεν υπάρχει. Το έκανε και αυτό. Έκανε λαμπάκι πράσινο, ανάβει κόκκινο. Μιλάμε τώρα για μεγάλες στιγμές, ζούμε εδώ πέρα. Νομίζω όλα ότι συντελούν τα πάντα σήμερα στο να φτιάξουν το Σωτήρη το Δασκαλάκη. Δεν χρειάζεται να πω το μήνυμα ποιο το στέλνει. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβε, Σωτήρη, πριν καν το διαβάσω, το κατάλαβε. Σωτήρη. Άκου, άστο, εντάξει, άστο ρε. Α πούμε και κάτι στον αέρα σε ακουστεί. Δεν πειράζει. Άστο, παλικάρι μου, το έκανε. Ωραία, άστο. Όταν ήμουν μικρό. Νόμιζα ότι ο γιατρός έτρωγε τα παγωτά και μετά κρατούσε τα ξυλάκια για να μας εξετάσει το λαιμό. Μεγάλο μυαλό από τότε. Καλημέρα Άντζελα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα τόσο απλά. Στεναχωρέθηκα που δεν τους είδα φέτος αυτούς. Ήθελα να είμαι στην Αθήνα, δεν γινότανε. Γιατί έπαιξαν νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 2-3 μέρες πριν ξεκινήσω την άδειά μου. Οπότε δεν γινόταν να λείψω εδώ από το σταθμό. Λείπανε άτομα και τα λοιπά και γινόταν κόλαση. Λοιπόν, είναι η Δόικα. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, η 107,4 μεγάκυκλη των FM. Και δίνω τον διαγωνισμό. Έναν έχουμε για σήμερα, ζωή να έχει, όπως το υποσχεθήκαμε. Με άλλον δεν ασχολήθηκα, να πω την αλήθεια. Και κάτι για θέατρο μπορούσα να δω τώρα στο διάλειμμα. Θα μιλήσω με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος να δούμε αν δώσουμε και την Ιφηγένεια Ναυλίδη, η οποία κλείνει το κύκλο της στο Βασιλικό Θέατρο. Έκανε γύρι σε όλη την Ελλάδα, γύρισε την Κύπρο και κλείνει αυτές τις μέρες στο Βασιλικό Θέατρο. Η υπέροχη στην παράσταση Ιφηγένεια Ναυλίδη. Δύο διπλές προσκλησούλες. Τόνι Φίνο, αντίο καλοκαιρινό, αντίο καλοκαίρι πάρτι, τέτοια φάση. Αύριο, για μένα πάντα καλοκαίρι, δεν σχολιάζω. Αύριο Σάββατο στην Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του φεστιβάλ που λαμβάνει κράτος, λαμβάνει χώρα εκεί. Δύο διπλές προσκλησούλες για Τόνι Σφίνο. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις live ή Σφίνος, ό,τι θέλεις εσύ, και το αποστέλεις στο 54526. Μια καλημέρα είναι πολύτιμη ή οτιδήποτε άλλο, ένα θεματάκι, κάτι βρε αδερφέ, είναι πολύτιμο. Απλά πραγματάκια. Όσο μαύρη και να είναι η Δευτέρα, ξέρεις ότι μπροστά κάποια στιγμή θα φανεί η Παρασκευή. Την Πέμπτη δεν κοιτάς πίσω. Σοφά λόγια από τον τεράστιο τον Ρόμπερτ τον Σμιθ. Λοιπόν, τι τραβάει η καρδιά σας? Η καρδιά μας τραβάει, νομίζω και η καρδιά σας τραβάει ματσάρες. Τραβάει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το βράδυ της Κυριακής στο Καλλιπλάστικο των Βουπού της Αθήνας. Αγαπημένα Βουπού. Αγαπημένα Βουπού της Αθήνας. Και φυσικά τραβάει ΠΑΟΚ Άρης στην Βορειοανατολική Θεσσαλονίκη, Κυριακή 6:30, στάδιο Τούμπας, ΠΑΟΚ Άρης. Περιμένω επιθυμίες που έχετε, φωνή που έχετε, ειδικά η ουδέτερη στο κεφάλαιο επιθυμία, έτσι. Τώρα μου πει ο Αριανός προφανώς θέλει 0-9. Ο ΠΑΟΚΣΙΣ προφανώς θέλει 11-0. Απ' τους ουδέτερους θέλω επιθυμία και φυσικά τι φωνή έχετε. Να βάλω και ένα ερωτηματάκι, το οποίο ένας Αριανός ο οποίος μου λέει «Σ' ακούω χρόνια, σ' ακούω χρόνια». Δεν είμαι από αυτούς, λέει, που ποτέ δεν στέλνουν μήνυμα, ποτέ δεν παίρνουν τηλέφωνο. Να σου ζητήσω, λέει, να βάλεις ένα ερωτηματάκι, έτσι, παύλα θέμα. Λέω, πες το, και αν είναι καλό, να το βάλω. Τώρα, άμα είναι καμιά πατάτα, λέω, τι να το βάλω. Βάλε, λέει, σαν θέμα, αύριο Παρασκευή, χθες μου το είπε αυτό, ποιος σκύλος την Κυριακή θα έχει συχνοουρία. Του λέω, ρε, εσύ πλάκα μου κάνεις τώρα. Έχουμε, λέω, πάω Κάρης. Έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχουμε Λαμία Πανιώνιος. Έχουμε Λάρισα Ξάνθη. Κάποιος το χαρακτήρισε αυτό εμφύλιο. Δεν το πιάνω το γιατί. Λάρισα Ξάνθη λέει εμφύλιος. Αυτό δεν το πιάνω το γιατί.
Είμαι και εγώ από χωριό, ξέρετε, το έχω πει, είμαι από τον Ντεπό. Χωριό, εκεί δεν στροφάρουμε αυτά τη πόλη. Λέω, δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί εμφύλιο στο Λάρισα Ξάνθη. Τέλος πάντων, βράστο, δεν είναι. Okay. Λέει, βάλτε αυτό σε παρακαλώ το ερώτημα. Λέει, κάνε μου τη χάρη. Ένα, μια φορά σου ζητάω εγώ να βάλει ένα θέμα. Λέω, okay, εντάξει. Οπότε μου λέει ο Αριανός, ποιο σκύλο την Κυριακή θα έχει συχνοουρία. Και δώσε, λέει, και αυτά που δίνει στα γυαλιά, τα δώρα, Opticon Express. Α, δώσουμε Opticon Express. Να δώσουμε, ρε Αντώνη, The Master of Forage Δημητριάδη, που άφησε στην Αυστραλία και ήρθε στην Ελλάδα για να στήσει εδώ μαγαζάρε Opticon Express. Να το δώσουμε. Ναι, λέει ο Αντώνη, να δώσουμε. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεω. Ο ήλιο βγαίνει σε λίγο, μην παραμυθιάζεστε. Κατεβαίνει η μουντίλα προ τα κάτω. Πρέπει αυτή τη στιγμή να πλησιάζει την Πελοπόννησο. Καλημέρα, Πελοπόννησε. Τι κάνεις, καλά είσαι? Ποιος είναι αυτός ο σκύλος που την Κυριακή θα έχει συχνοουρία? FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου θέλουμε, το όνομα του σκύλου και το αποστέλεις στο 54526. Οι σωστές απαντήσεις, δεν κάνουμε πλάκα, μπαίνουν στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Τέσσερα μαγαζά ζωή να έχουν στην Σαλόνικα, έτσι, ένα δυτικά στη Νιου Ευκάρπια, τα άλλα δύο στο κέντρο, το άλλο κεντροανατολικά μέσα στο Μακεδονία Παλάς, το Πριβέ, το οποίο είναι μόνο για τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη, ούτε καν η γη του παίρνουν από εκεί, μόνο για τον Ιβάν έγινε το μαγαζί, και ένα στη Χαλκιδική, στο δεύτερο το ποδάρι, στον Πόρτο τον Καρά. Σωτήρη, αν θες με την ησυχία σου να ξεκινάς ό,τι θες εσύ από εδώ και πέρα, σου αφήνω ένα πολύ ευρύ πεδίο, αν κάνεις σκέφιο. Άμα δεν κάνεις, okay, άσε αυτό, από τα άλλα, ό,τι θέλεις, έτσι. Η πρώτη σωστή απάντηση στον φίλο τον Ζαχαρία, έτσι, στον φίλο τον Ζαχαρία, ο 512 μπαίνει στην κλήρωση. Ναι. Τα λέω, περίμενε λίγο, σου κάνω την ερώτηση, είναι για γυαλιά. Έχουν απαντήσει και ο Γιώργος το βρήκε. Θα κάνουμε κλήρωση. Οπότε μην απαντάς. Θέλω να μου πεις, Αριανός μου, το έψε το βράδυ. Ναι. Μου λέει, εγώ ούτε Μάριε ακούω, λέει, χρόνια, ούτε μηνύματα στέλνω, ούτε στον αέρα βγαίνω. Και αυτή είναι και πολύ. Και λέει, βάλε ένα ερωτηματάκι. Ποιος σκύλος την Κυριακή, δεν απαντάς, δίνουμε γυαλιά, δεν κάνω πλάκα σοβαρά, θα έχει συχνοουρία? Λέω, τι χαζό είναι τώρα αυτό. Ναι. Ξέρεις τι να πάει το μυαλό, ξέρεις. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, καλημέρα Μάρια, και απαντάει σωστά ο Ζαχαρίας. Ζαχαρία, νομίζω ότι πριν από λίγες μέρες γιόρταζες, Έχει κάνα δεκαήμερο, δεκατριήμερο, κάτι τέτοιο. Ο Γιώργος απαντάει σωστά, έτσι, με ονοματεπώνυμο. Παιδιά, κανονικά μπαίνετε στην κλήρωση. Υπάρχουν γυαλιά νέας εισοδίας ηλίου και πολύ πολύ στυλάτα οράσεως. Εσύ διαλέγεις που ακούς. Οπότε καλημέρα Ζαχαρία, καλημέρα Γιώργο. Περιμένω την πρώτη συμμετοχή για Τόνι Σφίνο. Ακόμη δεν. Αυτό δεν υπάρχει. Μόλις είπα ακόμη δεν. Η πρώτη συμμετοχή για τον Τόνι τον Σφίνο από την φίλη την Ελένη. Ελένη, καλημέρα, να είσαι καλά. Αχ, τακ, 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 501. 501. Γιατί σ' αγαπώ κάθε μέρα περισσότερο, ρε Σιπάουκτσι. Γιατί σ' αγαπώ κάθε... Δηλαδή, φοβάμαι για το που μπορεί να φτάσει η σχέση μας. Ειλικρινά, ρε 501. Θα το διαβάσω τώρα, το αφιερώσω στο τύριο δασκαλάκι αυτό. Ειλικρινά, τρομάζω. Τρομάζω για τον βαθμό στον οποίο μπορεί να φτάσει η σχέση μας. Σκύλε, μαύρε και άραχνε. Όποιος μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, ας βγάλει. Εγώ διαβάζω το μήνυμα, το αφιερώνω Σωτήρη. Ο μαύρος γκούφι, 20 βελάκια πετάει, ένα καρφώνεται, στόχο κανένα. Ο Σωτήρης, πάει, γελάει, όπως το κατάλαβε, εγώ δεν... Παιδιά, εγώ από χωριό, έτσι, δεν τα πιάνω αυτά τα δικά σας της πόλης. Να δούμε τι μέρα είναι σήμερα. Παρασκευή, 20 Σεπτέμβρη, Σωτηρία του 2019, Ευσταθίου, μεγάλη γιορτή. Έχει και σταυρουδάκι το ημερολόγιό μου. Ιλαρίωνος, ο Σιωμάρτυρος, γιορτάζουν όλοι οι Ιλαροί. Θεοπίστης, ανατριχιάζω αυτό κάθε φορά που το λέω και είναι αυτή η γιορτή. Κυρία Θεοπίστη, κυρία Θεοπίστη, Θεός χωρέστην, λένε για νεκρούς, δεν βάζει μπροστά κύριος, κυρία, αλλά εδώ είναι άλλο, πάει, καταλάβετε πώς το λέω, με τρυφερότητα.
Σωτήρη, δυστυχώς δεν το πρόλαβες. Από εκεί που έμενες επί χρόνια, περίπου 120 μέτρα, γωνία Όλγας με Μαρτίου, ήταν μια σειρά από μαγαζάκια. Τώρα είναι κλειστά όλα ερυπωμένα. Τα βλέπω και πονάει, τα έχω φωτογραφίσει, είναι απίθανη η εικόνα. Έχουν χορταριάσει. Η κυρία Θεοπίστη είχε ψιλικατζίδικο. Το προλαβές. Το γωνιακό το προλαβές. Ναι. Ωραία. Κυρία Θεοπίστη ήταν δίπλα. Έκλεισε. Πριν από πολύ, πολλά χρόνια πριν από αυτό, δεν την προλαβες. Πρέπει να έκλεισε. Ήτανε ψιλικατζίδικο στενόμακρο. Έκλεισε επί της Όλγας. Η κυρία Θεοπίστη πηγαίναμε με τη μαμά μου πολλά βράδια. Πριν τα Χριστουγεννιά. Ανάμεσα, ναι. Ανάμεσα. Στο γωνιακό που λες και τα Χριστουγεννιάτικα. Ήτανε εντελώς τελείως παλαιάσκοπης. Όλα ξύλο. Είχε 5-6 πράγματα. Μου δίνε κούτρα ματζούνια. Έχει τύχει σε ένα βράδυ να φάω 10 ματζούνια. Χωρίς υπερβολή. Να είναι καλά η ψυχούλα της. Έχει χρόνια που έφυγε. Υπέροχη γυναικούλα, κυρία Θεοπίστη. Ο Λεγ. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Είναι ο Λεγ σήμερα. Χρόνια πολλά στον επόμενο coach του ΠΑΟΚ. Αγαπίου. Ξέρω τι λέτε όλοι. Καλταβερίδη κατευθείαν. Χρόνια πολλά στον αγάπη Καλταβερίδη. Πλακίδας. Πλακίδας. Χρόνια πολλά. Στο Λευτέρι τον Πλακίδα, καλός φίλος, λίγο δημοσιογράφος, λίγο δημοσίες σχέσεις, λίγο απ' όλα. Έχει βγάλει ωραίο βιβλίο από τα ταξίδια στην Ελλάδα, ωραίο βιβλίο, αλλά του είπα, τον είδα στην έκθεση τώρα στην press conference, του είπα θα βγάλω κάποια στιγμή πολύ καλύτερο, να είναι καλά ο Λευτέρης ο Πλακίδας. Και Αρτεμιδόρου, χρόνια πολλά και καλά και στον Αρτεμίδωρο και ευτυχισμένα. Στάθη, προσοχή λιγάκι, μην το ξεχάσετε. Όσοι έχετε ευστάθιους, να ευχηθείτε σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, μήνυμα από λατρεμένο κροατή, τον Αντώνης Κασάνδρου. Λάτρης του σινεμά, κυρίως του θεάτρου, ο Αντώνης, ο παδός του Δικεφάλου του Βορρά, λέει: καλημέρα. Δούλευα χτες και δεν άκουσα τους χαρακτηρισμούς προς εμένα του wannabe δικηγόρου δίπλα σου. Ωραίο. Wannabe δικηγόρος δίπλα μου. Τ' άκουσα σε κονσέρβα και ειλικρινά λυπάμαι. Παπ γύρνα. Υπογραφή Αντώνης Κασάνδρου. Γιάννη καλημέρα. Καλή τύχη στην κλήρωση. Και ο Γιάννης για Τόνι Σφίνο. Είναι δύο οι προσκλήσεις και είναι διπλές, έτσι. Τόνι Σφίνος είναι αύριο, μην μπερδεύεστε. Αύριο Σάββατο στη Μονή Λαζαριστών. Όσοι δεν κερδίσατε εδώ, αν δεν λαθεύω, έτσι, αν σωστεύω, που μάλλον σωστεύω, θα δίνει προσκλήσεις και ο μήνυμα. Το αδερφάκι του Λίμπερο στους 107,7 μεγάκυκλους των FM. Καλημερίζω και τον Άκη τον Σακισλόγλου και φυσικά και τους φίλους του Έντεχνου, γνωρίζετε έτσι, το Σάρωθρον, δεν υπάρχει. Πας εκεί πέρα, πίνεις και ακούς, πίνεις και ακούς, πίνεις και ακούς, ακούς και πίνεις, ακούς και πίνεις. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, αποστολή στο 54526, έτσι, 54526. Για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου, μέχρι στιγμής έχουμε δύο σωστές απαντήσεις, ουσιαστικά τρεις θα έλεγα. Ποιον εννοεί ο Αριανός, που μου έβαλε το κουιζάκι, ποιος σκύλος την Κυριακή θα έχει συχνοουρία. FM και ενώ, το όνομα τεπώνυμό σου θέλω, το όνομα του σκύλου, αποστολή στο 54526. Μπαίνεις για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon τα Express. Έχει ψωμί η βραδιά η εψεσινή και στο Europa League. Αν θέλει κάποιος να σχολιάσει τα όσα έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, έχει ψωμί η βραδιά με την Arsenal να δίνει τρελό hot dog και μάλιστα τριπλό, όχι μονό, ούτε διπλό, τριπλό hot dog μέσα στην Φραγκφούρτη, 0-3, την Eintracht, την τοπική Eintracht, που κάποιοι το βλέπανε άσο, δεν ξέρω γιατί το βλέπανε άσο, ίσως επειδή είναι γερμανόσκυλα, αλλά κάνανε κλαρινέτο τριπλό. Η Arsenal, χωρίς τον Γέροντα, τον περήφανο Πελοποννήσιο, τον Σοκράτη, τον Παπασταθόπουλο, μήπως ήρθε η στιγμή να δοκιμάσει εκεί πέρα ο Unai Emery τον Κωνσταντίνο, τον Μαυροπάνο, τον περήφανο, τον Παλίκαρο, τον Υπηρώτη. Υπηρώτης είναι ο Μαυροπάνος. Πέρα από το ότι δεν είναι απλά, νομίζω δεν είναι Γιαννιώτης. Είναι από κάποιο χωριό εκεί κοντά κάτι τέτοιο, το Παλικάρι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρει αυτός
θέση εκεί στα στόπερ. Χίλια μπράβο στην Arsenal, ωραία βραδιά μας έδωσε. Για Wolves όμως, sniff για Wolves, η κοινική μπράγκα, το τονίζω, η κοινική μπράγκα, όχι η μπράγκα του Αμπέλ Φερέιρα, η κοινική μπράγκα του Ρικάρντο Σαπίντο, του πρώην προπονητή του Όφη και του Ατρομήτου, πήρε μεγάλη νίκη στην Αγγλία, 0-1, που ξεκίνησε τον γκολ από ένα τραγικό λάθος ενός Άγγλου στόπερ που βγήκε πέρα μπροστά και επιχείρησε να κάνει πάσα χωρίς να έχει κάλυψη πίσω. Τραγικό λάθος. 0-1 νίκησε την Wolves του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, του βοηθού, αν θυμάστε, του Ζεσουάλδο Φερέιρα, του Σωσία τη Ζωή Λάσκαρη, στα γεράματά τη. Το θυμάστε, Σωτήρη. Ίδιος η Ζωή Λάσκαρη, η Ζωή Τσαρεφίλα, στα γεράματά τη. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, 0-1 για τους Πορτογάλους. Νίκη δύσκολη για την Man United, 1-0 την φοβερή και τρομερή Καστάνα, με το υπέροχο γκολ του 18,5χρονου Greenwood, του νέου αγοριού θαύματος της United, κάπου στο 70-75-78, κάπου εκεί. Έχει και η εψεσινή βραδιά ψωμί. Θα πάμε στο πρώτο break, έτσι, με το νέο μήνυμα του 501 του ΠΑΟΚΤΣΙ. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Ακριβώς έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Το διαβάζω και ο Σωτήρης δίνει το break. Ερχόσαστε! Όπου παιδιά, υπάρχει ένας μηνυματικός χήμαρος και το εννοώ. Θα τολμούσα να πω και μεγάλος, αλλά με τα standards που έχουμε σε αυτή την εκπομπή, τον χαρακτηρίζω μηνυματικό χήμαρο. Πραγματικά. Εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη σήμερα, 501, να μπω όπως κλείσαμε. Πριν το break, μπορώ να μπω. Να μπω. 501, νέο μήνυμα. Ερχόσαστε! Ο 512 επιβεβαιώνει, ναι Μάριε, γιόρταζα στις 5 του μηνού. Γι' αυτό θέλω δωράκι και σου δίνω και αποτέλεσμα αγώνα. Βρετανικό σκορ. ΠΑΟΚ Άρης 2-3. Άιντε θεέ του πολέμου. Δεν το λέω εγώ, το λέω 512, έτσι. Να δούμε, ρε παιδιά. Κυριακή, κοντή γιορτή, που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Τι, Κυριακή κοντή γιορτή. Λοιπόν, διαγωνισμοί είναι δύο, ζωή να έχουν. Δύο διπλές προσκλήσεις για το live παύλα πάρτι του Τόνι του Σφήνος αύριο το βράδυ στην Μονή Λαζαριστών, στην Σταυρούπολη, έτσι. Δεν πανέμορφη Μονή Λαζαριστών, δεν σχολιάζω. Μια κοιτίδα πολιτισμού στα δυτικά. Όσο και αν ακούγεται παράτερο, εγώ το λέω. Κοιτίδα πολιτισμού στα δυτικά της πόλης. Αύριο Σάββατο ο Τόνις Φίνος, δύο διπλές προσκλησούλες. Και φυσικά ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express, αρκεί να απαντήσει σωστά στο ερωτηματάκι που έψε το βράδυ μου έδωσε αριανός οπαδός, ποιος σκύλος την Κυριακή θα έχει συχνοουρία. Λέω άντε να το βάλω ρε φίλε, αλλά αν γελάει λέω μαζί μου ο κόσμος, το κρίμα στο λαιμό σου. Μου λέει βάλ το, λέει και θα δεις. Okay. Έχουμε μέχρι στιγμής, αν βλέπω καλά, τρεις σωστές απαντήσεις. Διαβάζω μήνυμα του 263, Τσαλταδόρ, Κυριακή τους τρεις πόντους με την τοπική ομάδα της Χαριλάου και μόνο. Τοπική ομάδα της Χαριλάου, τέλος πάντων, οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ έχει πόλεμο με το κεφάλι και τα βαποράκια του. Πληρώνεις, κερνάω ΠΑΟΚ δράμα. Συγγνώμη, ΠΑΟΚ δράμα, χαίρομαι, είσαι... Τελευταία εμφανίστηκες SMS-ικά. Μπορεί να ακούγεις πολύ καιρό. Έτσι. Αλλά τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκες SMS-ικά. Πάω και κερνάω. Πληρώνεις, κερνάω. Αυτά δεν τα. Ο Πάω και έχει πόλεμο με το κεφάλι και τα βαποράκια του. Sorry, παιδιά. Γιατί κάποιοι γίνεστε έτσι θολοί, υπόγειοι, υποχθόνοι, πάτε να περάσετε κάτι, συγγνώμη, δεν ξέρω, δεν τα πιάνω. Πάω γράμμα πάντως, να είσαι καλά παλικάρι μου, καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ωραίος ο 008, είναι ο Κώστας, ο οποίος μπαίνει στην κλήρωση γιατί είναι γατόνι και απαντάει σωστά, απλά απαντάει πολύ στιλάτα και με χιούμορ. Συχνουρία ή, άνω κάτω τελεία, Μιλού, in the fix, Ραντανπλάν, Ρεξ και ο τριτοξάδρεφος του Παντελή. Σωστός. Καλή τύχη στην κλήρωση, φίλε Κώστα. Άντε ρε εσύ, τόση ώρα λέω με τον Σωτήρη
Ο Σωτήρης μου βγάλε ένα θέμα προχθές. Τι μου βγάλε, άσ' το καλό. Άντε, το θυμήθηκα ρε Σωτήρη, που το βλέπεις εσύ εδώ στην τηλεόραση, με τη ληστεία στην Νίκαια, κάτω στην Αθήνα. Κλείστο καλή λιγάκι ρε Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Αν μπορείς κάτι Guns N' Roses, μπορείς να το αφαιρώσεις στα παλικάρια που το κάνανε αυτό. Και στον ιδιοκτήτη βέβαια, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, βλέπουμε προθέσω πέρα το όχι χθες, προψέ. Έχουμε ανοιχτά τις τρεις τηλεοράσεις στο Λίμπερο και ένα κανάλι έχει στις ειδήσεις τώρα, ας πούμε, που είναι των τελευταίων δύο ωρών και έχει και κάλυψη τηλεοπτική. Μου λέει, δες τι έγινε λέει στη Νίκαια, στην Αθήνα κάτω. Εγώ το κοιτούσα προς την άλλη μεριά, κάτι έκανα εδώ, κάτι σκάλιζα. Έτσι, μπράβο ρε Σωτήρη. Σιγά την εισαγωγή τέλος πάντων. Εντάξει, πες ότι είναι καλή. Στη Νίκαια, καλά, πολύ το πήρατε χαμπάρι και χθες έγινε συζήτηση στη Μαρμίτα. Εκεί που με τα παιδιά έστειλαν κάποιο μήνυμα. Καλημερίζω όλους για την απίθανη συμμετοχή ΕΨΕ στη διαδικτυακή Μαρμίτα. Έτσι που είχαμε με το ραπ 10 με 12. Τη Δευτέρα τώρα 9.30-11.30. Και είμαι κανονικά συνέχεια εκεί. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 10 με 12 το βράδυ. Στο marmitapavlasports.gr. Παρασκευή όχι. Να δούμε καμιά ταινία. Ήρθε και το Ad Astra, με τον Brad Pitt, το καινούριο. Τον ξεχνάω το παλικάρι του σκηνοθέτη. Ο James κάτι. Κόλλησα. James Gray, ναι. James Gray. Λένε ότι εδώ πέρα ο Brad Pitt πάει για Όσκαρ κανονικά. Τέλος πάντων. Στη Νίκαια έγινε, για όσους δεν το ξέρουν, προψέ το πρωί, μπήκανε εισβολή ληστών με αυτοκίνητο σε κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών. Και κλέψαν λέει κάτι, δυο τοστιέρες, κάτι αυτά. Κάτι κλέψανε. Αμερικανιά τελείως. Για να το ανοίξουν. Και το αυτοκίνητο παρατημένο εκεί μπροστά, διαλυμένο. Το αυτοκίνητο. Λέω, εντάξει, ξέρω εγώ. Ωραία, ρε παιδί μου, ναι, λίγο Αμερικανιά η φάση. Μου λέει ο Σωτήρης, τι Αμερικανιά, το αυτοκίνητο. Γι' αυτό λέει είναι Αμερικανιά. Το βλέπεις. Είναι το πλάνο της Μέχη και το πιχάτι κάτω, το κανάλι. Βλέπω ένα μαύρο. Μου λέει, βλέπεις τι αυτοκίνητο είναι. Και ανοίγει λίγο το πλάνο. Ο σκύλος, ο Σωτήρης, το είχε ψηλιαστεί. Το αυτοκίνητο μου λέει είναι Mustang. Εντάξει, όχι, όχι. Εσένα δεν σε πρόδιδα ούτε για τον Brad Pitt που στέλνεις το μήνυμα και ρωτάς αν δω ταινία σήμερα. Εσένα δεν σε πρόδιδα. Αν και θα ήταν πρόκληση. Γιατί ο Brad Pitt ξεκίνησε σαν το σούπερ γκομενάκι. Το σούπερ γκομενάκι απλά. Με το πρόσωπο, με το σώμα, με. Και έχει γίνει ηθοποιάρα. Ηθοποιάρα. Σωτήρη, στον Ταραντίνο την ταινία δεν παίζει. Ναι, καλά, δεν λέω το. Ναι. Μου λέει ο Σωτήρης, από τους 12 πίθηκους ήταν εξαιρετικός. Ναι, θέλω να πω τώρα. Ειδικά τελευταία τριετία, τετραετία έχει φτάσει. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει, οκ. Okay. Αλλά ναι, για σένα δεν τον πρόδιδα από την άλλη. Αν και θα ήταν σούπερ πρόκληση για να παρατήσω εσένα για τον Brad Pitt. Και βλέπω μαύρη Mustang. Από πάνω είναι ο ιδιοκτήτης σε απόγνωση. Μάλλον δικός μας. Μαλλί κοτσίδα, γκριζοπό, λίγο μεγάλο σε ηλικία. T-shirt. Και από πάνω καρό που κάμισο αμερικάνικο, κομμένο αμάνικο. Λέω ρε φίλε, βίντεο κλιπ Guns N' Roses. Motley Crue, Poison, Αμερικανιά. Χίλια μπράβο στους ληστές. Αφιερώνουν το κομμάτι. Γιατί κλέψανε την Mustang για να το κάνουν αυτό. Και όχι κανένα ευρωπαϊκό, κανένα ασιατικό. Και καλή δύναμη, καλό κουράγιο στον ιδιοκτήτη να τη φτιάξει γρήγορα. Εγώ λέω, και όπως λέω το αυτοκίνητο, κάτω από 15.000 Σωτήρη, 20 κάπου εκεί. Mustang στην Ελλάδα τώρα, του 2019, λίγο δύσκολο. Αφιερωμένο και στους ληστές και στον ιδιοκτήτη το κομμάτι που ακούμε. Λοιπόν, επειδή τώρα μπήκε ο Χρήσανθος, είναι εδώ και ώρα έχει φτάσει, τον ακούσατε. Δυο πραγματάκια, το ένα δεν το είπα γιατί είναι καθαρά για αυτόν, έτσι. Από Αριανό, βέβαια, Αριανό. Που βγήκε και μέσω Skype, ΕΨΕ, στη Μαρμίτα. Και μου το σχεδιάστηκε μήνυμα, λέει πες τον Τζαλτ, τον οποίο ανελιπώς διαβάζω και παρακολουθώ, ναι. Ότι από τη Δευτέρα, από Δευτέρα θα ρίξω λέει εγώ βόμβα για Άρη. Από Δευτέρα. Πες του το λέει να το ακούσω. Θα ρίξω λέει εγώ. Μην ξεχάσει, πες τον. Το λέω. Εντάξει, το λέω πάντως. Θα ρίξει βόμβα. Βγήκε μέσω Skype, έτσι ο άνθρωπος. Άμα βγήκε μέσω Skype, εντάξει, ρε φίλε. Πώς τον λένε. Ναι.
Α, τώρα δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα κάθομαι. No name, βέβαια. Χίλια άτομα βγήκαν. Ωραία. Ναι, ναι. Χίλια άτομα. Και διαβάζω χίλια για σένα. Χίλια άτομα για να βγουν σε μια εκπομπή δύο-ωρη θα πρέπει να μιλάει ο καθένας μείον 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Τι είναι. Ναι, εντάξει. Χίλια άτομα για να βγουν σε μια δύο-ωρη εκπομπή θα πρέπει να μιλάει ο καθένας μείον 30. Όχι 30 δευτερόλεπτα, μείον 30 δευτερόλεπτα. Ούτε ναι. 20 δεν βγήκανε. Ναι. Σε είδα. Άστο. Τι άστο. Υποκλίνομαι σε Γιώργο Ιταλό, που βρήκε ακριβώς και τι τύπος Μάσταγκ είναι. Δεν είναι αυτή η αγαπημένη Mustang. Μου που έγινε ληστεία στην Νίκαια προψέ. Ναι, στην Νίκαια. Άλλη είναι η αγαπημένη μου, η κλασική εκείνη. Μπράβο, με το μπράβο. Λέει Mustang Shelby GT. Ήταν για την ακρίβεια. Μπράβο, ρε Γιώργο 500. Ιταλό. 500. Μπράβο, μπράβο, ρε Γιώργο Ιταλό. Μπράβο, ρε παλίκα. Η πλάκα είναι ότι δεν τους έχει αποθηκευμένους. Δηλαδή στο κινητό του Γιώργος Ιταλός. Όχι, δεν βλέπει το νούμερο και τα θυμάται. Αυτό στέλνει εσύ 15 μηνύματα τη μέρα μου στέλνει. Είναι οι δύο μόνοι που σου στέλνουν μηνύματα. Μέχρι το βράδυ μου στέλνει. Ναι. Τώρα, επειδή έλειπες. Γιατί έδωσε το κινητό σου. Επειδή έλειπες. Το Γιώργο το γνώρισα πριν 30 χρόνια. Α, πριν 30 χρόνια. Το θαλαμοφύλακα πότε τον γνώρισε. Όποιον ζω. Πριν 15. Πώς τον λένε. Στο μικρό. Ναι. Α, για να το δω το παιδί, είσαι αλήτης. Είσαι τραμπούκος. Είσαι τραμπούκος. Είμαι εγώ τραμπούκος που ρωτάω πώς τον λένε και δεν είναι τραμπούκος αυτός που καθημερινά υβρίζει πίσω από ένα ψευδόνυμο. Ποιος είναι ο τραμπουκισμός. Δεν σε έχει βρήσει ποτέ. Ο θαλαμοφύλακας δεν θυμάμαι να έχει βρήσει. Δεν θυμάμαι τον θαλαμοφύλακα στη ζωή του να έχει βρήσει. Σε ρώτησα πώς τον λένε. Για ποιο λόγο. Θα το πεις με καλό τρόπο. Για ποιο λόγο. Θα το πεις με τον καλό ή τον κακό. Για ποιο λόγο να σου πω ότι το λένε Τάσο. Για να μάθουμε ότι το λένε Τάσο. Μπράβο. Λοιπόν. Στο επίθετο πώς τον λένε. Ντόμπρα δεν ξέρω. Κάκο. Ναι. Ντόμπρα δεν ξέρω. Ή Σιδηρόπουλο. Ναι. Ντόμπρα. Μήπως το λένε Σιδηρόπουλο. Ντόμπρα δεν ξέρω. Ντόμπρα δεν ξέρω. Ντόμπρα. Χριστίνα, καλημέρα σας λέει. Υπάρχει καλή και τύχη. Αυτός ο τρόπος να μάθουμε, ναι. Να το μάθεις. Καλή τύχη, Χριστίνα, στην κλήρωση για τον Σφήνο. Ναι. Τα διαβάζω και τώρα. Θα, γιατί έδινα, ήταν... θα έδινα σήμερα μια δωράρα. Ένα. Ηχείο Bluetooth, Sony κτλ. Από ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης. Ναι, ωραία. Αλλά θα το δώσω τη Δευτέρα. Θύμησε το μου τη Δευτέρα. Να Δευτέρα το δώσουμε. Θα είναι μέρα. Δεν συμφέρει δώρο Δευτέρα. Γιατί δεν συμφέρει. Τρίτη καλύτερα. Όχι, Δευτέρα θα πούμε. Εντάξει, γιατί Τρίτη, θα... εντάξει, Τρίτη. Θα είμαστε full ένταση αυτά, ναι. Okay, η ένταση δεν παίρνει τώρα στην ένταση. Τη Δευτέρα, καλημέρα σα, η Αλάμπτα, καλημέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Ήρθε το χειμώνα. Κλασικό, ωραίο. Μπράβο. Ξενύχτησε η Αναστασία Λάμπτα. Δε στην ξενυχτισμένη είναι. Α είναι η κοπέλα. Να είναι για καλό λόγο η κοπέλα. Νέο κορίτσι είναι. Ναι. Στήριξη θέλει. Λοιπόν. Ο 501 Παοκτσής εν τη απουσία του Χρύσανθου επιχείρησε να απαντήσει στο ερώτημα στο quiz για το ποιος σκύλος την Κυριακή θα έχει συγχνοουρία και είπε να έχει συγχνοουρία την Κυριακή. Ο μαύρος Γκούφι 20 βελάκια πετάει, ένα καρφώνεται, στόχο κανένα. Και λίγο αργότερα ενώ ο Άκπομ είναι ο άσπρος. Ναι. Άσχετο. Mm. Και έστειλε αργότερα και έτσι πήγαμε σε διάλειμμα ο 501 για μένα από τα πιο έξυπνα μηνύματα στην Ευρώπη φέτος. Ερχόσαστε! Συγγνώμη, ο Παπαδάκης έπεσε live στον αέρα από την καρέκλα. Κάτσε. Μου ούτε εσύ δεν το έχεις κάνει αυτό. Το έχεις ξανακάνει αυτό. Κάτσε, αυτό είναι που έγινε πριν. Τι καρέκλα είναι αυτό στον αντένα, ρε φίλε. Να, ρε, αυτό, ναι, είναι το με ρόδες. Ναι. Καλά, ρε, με ρόδες και από κάτω πρέπει, ξέρεις τι είναι. Από κάτω θα είναι υπερυψωμένο, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει πριν τώρα, μέσα καλοκαιριού. Όχι, έχει ήταν άλλο που έπεσε εκεί. Α, γιατί με Παπαδάκη θυμάμαι κάτι. Τέλος πάντων, okay. Οπ, τον άνθρωπο πάει. Ναι. Μήνυμα Χρύσανθε του Αντώνη Κασάνδρου του Παοκτσή, ναι. Που λέει: καλημέρα. Δούλευα χτες και δεν άκουσα τους χαρακτηρισμούς προς εμένα του wannabe δικηγόρου δίπλα σου. Τα άκουσα. Χαρακτηρισμούς που είπα εγώ και τον Αντώνη Κασάνδρου. Μίλησε λίγο σκληρά. Λίγο σκληρά μίλησε. Χαρακτηρισμό δεν είναι απέναντι. Και λέει: τα άκουσα κονσέρβα και ειλικρινά λυπάμαι. Ναι. Παπ, γύρνα. Το τελευταίο λίγο δύσκολο. Wannabe, ναι. Όντως. Wannabe δικηγόρος. Θα ήθελα να γίνω δικηγόρος. Ναι, είναι αυτό δεν είναι. Δεν σε προσβάλλει. Δεν σε προσβάλλει. Όχι, δεν είναι. Εμένα μου πει, θες να είσαι wannabe στο BBC με τον Γκάρι Λίνεκερ, θα πω. Προφανώς όμως δεν διάβαζα τόσο ώστε να περάσω νομική. Ήμουνα τεμπέλης. Δεν το έχεις πάρει σοβαρά τότε. Πραγματικά, αν το έπαιρνε σοβαρά αν το έβλεπα στην πορεία, αν το έβλεπα στην πορεία, μπορεί να το είχα κάνει. Αλλά νομίζω. Τι. Ήμουν τεμπέλης, το είπα. Τι. Ναι. Κοίταξε, αν ήταν άλλος τώρα εδώ στη θέση μου, θα έλεγε. Άμα ήταν Παοξής στη θέση μου, θα έλεγε. Με αδίκησαν στο σχολείο τότε. Υπήρχε ένας δίπλα μου Αριανός, ο οποίος ήταν ρούφ του καθηγητή και έβαζε καλύτερους βαθμούς σε αυτόν και γι' αυτό έγινε αυτό. Ναι.
Εγώ σου λέω, εγώ ήμουν τεμπέλης τότε, φίλε, δεν διάβαζα. Έχω γράψει 17 έκθεση, 20 ιστορία και στα αρχαία έχω γράψει μόνο το άγνωστο. Γιατί λοιπόν, το γνωστό το 43 και εγώ θα διάβασα το 41. Και λατινικά 15. Αλήθεια, έγραψες έκθεση 17. Ναι, και λατινικά 15. Αυτό είναι μπουφος αδιάβαστος. Περίμενε, πλάκα μου κάνεις. Έκθεση 18,5 και 19 αγγλικά. Και λατινικά 14,5. Ε, φίλε, αυτό είναι. Κοίταξε, τώρα τα βλέπεις και λες. Άλλη λέξη θέλω να πω. Ναι. Εκτός από το τεμπέλης. Ναι, εντάξει. Για το τι είσαι προφανώς, τότε. Προφανώς. Αλλά οκ, 18 χρονών είμαι, 17. Εντάξει. Και ήθελα να γίνω. Και βάλα, ξέρεις τι είχα βάλει. Εμείς τότε βάζαμε. Ήταν άλλο το σύστημα. Παιδιά, βάζαμε τι σχολή θέλουμε να πάμε. Ναι, δεν είναι όπως τώρα. Ναι. Και έβαλα δύο μόνο. Νομική και δημοσιογραφία. Θα τα δύο, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Εγώ και έκανα λατινικά 14,5, 15 κάπου εκεί. 14,5 εγώ το λέω. Και το λέω και καημένη μάνα έκραζε. Τι να την πεις. Που είχαν οι πιο γκασμάδες, είχαν 18. Ξαναδώσε λέει, ξαναδώσε λέει. Άλλη μια χρονιά. Ναι. Δεν δίνω τίποτα. Ναι. Φεύγω. Δεν ναι. πάω. Ναι. Α, τεμπέλης, δεν διάβαζα. Ναι. Έτσι είναι. Εγώ να πει δικηγόρος όντως. Απλά να ξέρεις το εξής. Ο δικηγόρος τι είναι ρε φίλε, έχει πάει στη νομική και τι έχει κάνει. Έχει διαβάσει λοιπόν στη νομική όλο αυτό το πλαίσιο των μαθημάτων κτλ. Εγώ διαβάζω κατά περίπτωση είτε το αθλητικό δίκαιο ή οτιδήποτε άλλο. Κυρίως ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Όχι, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Τον αθλητισμό. Τώρα, το ότι ο ΠΑΟΚ είναι και σε καμιά 164 άλλες υποθέσεις με διάφορα άλλα ζητήματα κτλ. Είναι εκεί. Okay. Και έχω μία αντίληψη όσον αφορά τα νομικά να τα καταλαβαίνω λίγο καλύτερα. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Απλά μιλάω στην καθημερινότητα. Γιατί είμαι διαβασμένος. Μπαίνω και το διαβάζω. Δεν σωστό, ακούω αυτό που μου σερβίρουν μόνο. Σωστό. Μπαίνω, ψάχνω τον νόμο, τον βλέπω, τον βρίσκω και γι' αυτό έχω και επιχειρήματα. Και πολλές φορές θα σας πω κάτι. Τα επιχειρήματα που έχω επειδή είμαι διαβασμένος φαίνονται πολύ πιο ουσιαστικά ακόμα και αν έχετε το δίκιο εσείς. Ναι. Απλά είστε αδιάβαστοι. Παιδιά. Απλά βγαίνετε και λέτε. Τότε εκείνο ο νόμος αυτός. Ναι. Δεν τους ξέρετε τους νόμους. Και εκτίδεστε. Ναι. Θα σας κάνω. Εντάξει. Θέλω να ακούσω. Γιατί οι παοκτσίδες σιδεότατα καθυβρίζατε εψέ το πουλέν μου, το τζάλτ, για ένα κείμενο που έγραψε. Σιδεότατα καθύβριζαν. Με 30 επιχειρήματα και από κάτω κράζατε, χωρίς όμως να αντεπιχειρήσετε. Ούτε ένα δεν απάντησαν. Τώρα το μαθαίνω εγώ έξω. Απαράδεκτο αυτό, έτσι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ποιο, μια χαρά είναι. Αν μου πει εμένα ο δασκαλάκης, Μάρη, ξέρεις κάτι. Δεν σε χωνεύω. Μπράβο, γιατί. Ένα, δύο, τρία. Σωστό. Και εγώ του βρίσκω το σπίτι. Ωραία, δηλαδή τον δικαιώνω σου ουσιαστικά. Βγάλανε ανακοίνωση και σύνδεση του ΠΑΟΚ και λένε παράρτημα τον Άρη. Αυτοί που έχουν πάει στο Βόλο και λένε παράρτημα τον Άρη. Ωραία. Ωραία. Ποιο με το πανό εκείνο. Ναι, με το κρόσο. Εσύ δεν είναι τελικά το τελικά ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Να το ατύχημα. Να το. Να το. Να το. Είναι αυτό. Το ατύχημα. Α. Με το Παπαδάκι. Γιατί γελάει καινούριο. Είναι και μεγάλο ηλικία. Περιμένει να πέσει. Φιλέ, είναι ό,τι χειρότερο και πολύ επικίνδυνο, ε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το αποπέσιμο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, φίλε. Κάτσε να αλλάξω την καρέκλα σου. Σε αυτές τις καρέκλες, ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πώς έπεσε όμως εκεί, ρε φίλε, τώρα αυτός. Είναι και λίγο βαρύς. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Γιατί γελάνε οι άλλοι. Τον έχουν ζωντανά, ρε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι, να το, να το. Τώρα είναι. Ωρε, φίλε. Γελάει οι άλλοι. Τι γελάς, ωρε. Και ο Βελόπουλος κατευθείαν είναι έτοιμος έτοιμος να βοηθήσει. Ο Βελόπουλος. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά, αδέρφια. Τι εννοεί ο Αριανός ο φίλος. Πόσο χρόνο είναι ο Παπαδάκης, φίλε. Γιατί θα είναι 60. Μεγάλος, 60. Λοιπόν, δεν έχω. Τι εννοούσε ο Αριανός ο φίλος. Δες τα πόδια του, πώς ήρθε. Τι εννοούσε ο φίλος ο Αριανός όταν μου είπε, εψέ το βράδυ, βάλε ερώτημα, ποιος σκύλος την Κυριακή θα έχει συχνοουρία. Απαντά σωστά. Μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, την απάντηση, το όνομα του σκύλου, αποστολή στο 54526 και δύο διπλές για τον Ισφίνο, τρελό πάρτι, αύριο το βράδυ στην Μονή Λαζαριστών. Γι' αυτό γράφεις live Ισφίνος. Τόσο, μα τόσο απλά. Άννα Μαρία Βέλη, που μου ήρθε να την πω Βελή, φυσικά εντάξει δεν είμαι μόνος που την κουστάρω, ναι. Ωραία η Άννα Μαρία. Ο Παναγιώτης έχει πολύ τρέλα με αυτήν, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Με την Άννα Μαρία Βέλη. Η οποία είναι ρακλάκι άρρωστο, την έχει φιλοξενήσει εδώ νομίζω ο Γιώργος Ματζιούκης. Την είχε βγάλει πριν κάνα δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Πριν τη μάθουνε, πριν γίνει πολύ, πολύ, πολύ γνωστή. Δώσε λίγο μουσικούλα, ρε Σωτήρε. Ναι, φίλε, το ξέρω για τη United, το είδα τη σύνθεση. Με πολλούσε. Και καλά έκανε. Τουλάχιστον
4, 5, 6 νέα, όχι νέα πρόσωπα, και παλιούς που είναι όλοι αναπληρωματικοί. Και νέα παιδιά που όμως δεν ήταν καλά, δεν είχε και πίεση η United θες. Καλά έκανε και τον έβαλε, τον πιτσιρικά, τον Άξελ του Ανζέμπε, τον 21χρονο, ο οποίος είναι Άγγλος, έτσι. Του Ανζέμπε είναι Άγγλος. Όταν λέμε τώρα Άγγλος, βέβαια, είναι Άγγλος. Πώς θα το κάνουμε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Μπόγρη. Για ποιο λόγο. Είναι σημαντικό ο Ηρακλής να ακούει έστω μια καλή κουβέντα. Πού και πού, σε αυτό το σκοτάδι που τον περιβάλλει. Και του την έδωσε ο Γιώργος ο Μπόγρης, λέγοντας ότι ο Ηρακλής είναι ένα στολίδι για το ελληνικό μπάσκετ. Θα μου πει τώρα στο μπάσκετ, έτσι. Έστω. Κάτι να ακούτε μια καλή κουβέντα και έχει βγάλει τόσους παίκτες και του εύχομαι λέει καλή επιτυχία. Μετά βέβαια το κλαρίνο που έδωσε ο Προμηθέας στον Ηρακλή με 44-82. Ηρακλής ανέτοιμος αλλά και με πολλές ελλείψεις η ομάδα του coach Καστρίτη. Μ' άρεσε αυτό, coach Καστρίτης. Πηγαίνουμε σε break για να κερδίσουμε χρόνο άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε γραμμές. 23-10-287-888. Περιμένω να βγουν κάποιοι από αυτούς που κράξανε τσάλτ για το κείμενό του στο Sports DNA, αλλά με επιχειρήματα όμως. Έτσι. Όχι με άντε του τουτ την περίφραξή σου και το σπίτι σου κτλ. Αυτά είναι αλήθεια. Την περίφραξη, τι λες για την περίφραξη. Γιατί ήταν το σλόγγαν σου, ρε φίλε. Θέλω να κάνω την περίφραξη. Το λατρεύω. Ήταν σχεδόν αιμονικό. Λοιπόν, γεια σου, ρε. Η Μενεγάκη έχει ωραία καμάρα στο πόδι. Έχει ωραία καμάρα. Και ωραίο αυτό εδώ πέρα την ένωση της μασχάλης με το στήθος. Αυτό το πώς το να το αποδείξω εκτός αέρα με ένα προσωπικό δεδομένο. Ναι, γιατί, Μενεγάκη. Γιατί είμαι καλός στα νομικά, ακόμα και σε σχέση με δικηγόρους. Θα σου το αποδείξω μόλις κλείσουμε τον αέρα. Α, δεν κάνει για αέρα. Ναι, δεν κάνει. Δεν κάνει για αέρα. Ωραία, οκ, okay, παιδιά. Break και επιστρέφουμε. Τέτοια Mustang θέλω. Αυτή η Mustang μου αρέσει. Αυτή η Mustang μου αρέσει. Τέτοια Mustang. Ευχαριστώ τον φίλο που με πήρε στο διάλειμμα. Δεν θέλει να πω το όνομά του. Okay, το σέβομαι. Ο οποίος παλιά και το κάνει και τώρα καμιά φορά γυρίζει στην πόλη παντού και ψάχνει να βρει αμερικάνικα παλιά παρατημένα αυτοκίνητα. Φίλε, το έχω κάνει άπειρες φορές. Μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον 3 εκπομπές. Ή να πιάσουμε σερία, ας πούμε, 3, 4, 5 εκπομπές μόνο γι' αυτό. Είναι κάποια, ξέρω. Τα έχω εντοπίσει κι εγώ. Δε, είναι άστο. Είναι ένα πίσω από τον ντεπό προς Απαδάκη, το οποίο το φτιάξανε λευκό Buick, αν θυμάμαι καλά. Όχι Mustang, Buick. Έχει παρατημένα πολλά. Το κλασικό εκεί στη Σταυρούπολη, πίσω από τους Λαζαριστές, μυστήριο ανοιχτό μπλε ρουά, νομίζω Mustang εκείνο. Κάτσε καλά, εννοείται. Διακοπές ολόκληρες είναι. Ανοίγουμε γραμμές, διαγωνισμούς πρώτα, δύο διπλές. Σκορ για την Κυριακή θέλουμε. Ναι. Κλασικό θεματάκι αυτό. Δύο διπλές για τον Ισφίνο αύριο βράδυ και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Οράσεως. Ποιος σκύλος την Κυριακή θα έχει συχνοουρία. Για το σκύλο απαντάτε μόνο σε μεσικά. Μην βγει κανένας πονηρός και μπει στον αέρα, έτσι. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. FM και ενώ όνομα επώνυμο δίπλα Σφίνος ή live ή γυαλιά ή και τα δύο αποστολή στο 54-526. 23-10-287-888. Η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας, να λέτε οπωσδήποτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ, πρώην Σοβιετική Ένωση. Εγώ επειδή άλλα ήθελα να πω και είπες για αυτοκίνητα και επειδή τυχαίνει να είμαι μηχανικός από τότε που ήρθα στην Ελλάδα. Α, εκεί τι ήσουν αγρότης. 9 χρόνια. Α, εκεί τι ήσουν αγρότης. Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Ρε εσύ τι ήμουνα εκεί, μαθητής ήμουνα, 15 χρόνων ήρθα. Για έτσι, συγγνώμη ρε Κώστα, έτσι που το είπες σαν και έκανες κάτι άλλο. Λες και είμαι 80 χρονών ρε, με μιλάς. Πού να ξέρω που είσαι. Τα έχουμε πει 100 φορές ρε φίλε. 44 χρονών είμαι. Ωραία, από αμερικάνικα, χρόνια, από αμερικάνικα αυτοκίνητα αμερικάνικα, δεν έχεις ιδέα. Τα παλιά τα αυτοκίνητα τα αμερικάνικα έχουν την ομορφιά. Ναι. Δηλαδή άμα τα έχεις σε καλή κατάσταση. Ναι. Είναι υπέροχα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν σύγκριση τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα με τα αμερικάνικα στη συμπεριφορά στο δρόμο. Δεν με νοιάζει, ομορφιά θέλω εγώ. Οκ, για να τα ξέρουμε τι μας γίνεται. Είναι όπως η Harley. Η Harley είναι όμορφη, κάνει ήχο, αλλά δεν στρίβει, δεν φρενάρει, είναι επικίνδυνη. Περίμενε. Τι είπε ο Παπαγεωργίου ο Χρήστος, που ήταν υπεύθυνος επί χρόνια στην Harley εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Φανταστικό. Και ρόκερ άρρωστος. Εννοείται και άρρωστος. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι άρρωστος με τα Harley, απλώς το αναφέρα. Έχει δύο κόρες.
Του λέω κάποια στιγμή. Έχει δύο Harley ο Χρήστος και έχει και μία Yamaha. Κάτσε καλά. Του λέω, Χρήστο, πες μου, λέω, ανάμεσα σε Yamaha και Harley. Τι, πες μου. Μου λέει, όταν μεγαλώσει η κόρη μου, κάποια στιγμή θα με ρωτήσει. Γιατί από τώρα τις βλέπω. Λέει, είναι και κόρες μου. Λέει, είναι με τις μηχανές χωμένες. Μπαμπά, τι από τα δύο θα της πω. Αυτή η κόρη μου είναι μία Harley. Αυτή είναι μία μηχανή. Εντάξει, αλλά Harley, η Harley είναι Harley. Η Yamaha σου προσφέρει και ασφάλεια στον δρόμο, ρε φίλε. Ναι, γι' αυτό είπε. Αυτό είπε. Αυτή είναι Harley. Απλά είναι Harley. Τα πράγματα. Είναι Harley. Το ίδιο ισχύει και για τα αμερικάνικα αυτοκίνητα. Στο Ισιάδη είπαν καλά. Όταν στροφές, δεν φρενάρει, δεν συμπεριφέρεται καλά στη στροφή, είναι επικίνδυνο. Ναι. Άλλωστε στην Αμερική, άμα ξέρεις, όταν έχεις ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, είναι πιο cool να έχεις ευρωπαϊκό παρά αμερικάνικο. Καλά, ναι, τώρα για τα παλιά, τα vintage που λες, έχουν αξία στο μάτι, φίλε. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έτσι. Με το χέρι στην καρδιά. Τώρα, τη γυναίκα σου εσύ και την πήρες. Για τη συμπεριφορά και το πνεύμα ή για την ομορφιά της. Για την ομορφιά της. Δεν την πήρες για όλα τα άλλα. Δεν κατάλαβες καλά. Τι εγώ όταν παντρεύτηκα ήμουν 34. Δεν διάλεγα ήδη. Ναι. Δεν ήμουν 20. Την πήρα και για το χαρακτήρα της, φίλε. Αυτή γιατί σε πήρε, μπορείς να μας πεις. Αυτή γιατί σε πήρε, μπορείς να μας πεις. Αν σου φέρω εγώ μια γυναίκα. Χρήσανθε, γιατί ήμασταν από το ίδιο χωριό περίπου. Έγινε, Κώστα. Περιμένουν και άλλοι δύο, παλικάρι μου. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Όταν οι παοκτσίδες δεν μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, τι ωραίοι που είναι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Έλα. Καλημέρα, Παναγιώτης Αργανός. Παναγιώτης, ο παδός του Άριος. Πάμε, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Ξεκινά από σένα, Μάρι. Που είπες πες ότι σε παίρνουν ο παδί του Άρη, κύριος, εκεί. Δεν είπα... Όλοι με παίρνουν, δεν με παίρνουν μόνο ο παδί του Άρη. Ναι, ρε παιδί μου, έχεις και ο παδός του Άρη που παίρνουν φίλοι σου και παίρνουν και στο Ραπτόπουλο. Και είναι και φίλοι. Καλά, κάποιοι μπορεί να και το ξέρω αυτό. Για εδώ λόγω και για εμάς. Για εδώ είπα, για την εκπομπή εδώ πέρα είπα. Και για... Το έφερε σας ως παράδειγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Ότι παίρνουν. Ναι. Αυτοί που παίρνουν στο Ραπτόπουλο δεν είναι ο παδί του Άρη, είναι ο παδί του ραπτοπουλισμού. Καλό. Το οποίο είναι ένα φαινόμενο που ενέσκυψε στην πόλη εδώ και αρκετά χρόνια. Σωστό. Και οπωσδήποτε βρήκε μιμητές. Οι μιμητές του όμως νομίζω ότι ζημιώνουν παρά κερδίζουν. Σε καταξίωση επαγγελματική κλπ. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Ναι. Μου άρεσε ένα φαινόμενο που ενέσκυψε στην πόλη την τελευταία δεκαετία, εικοσαετία. Ωραίο, μου άρεσε το Παναγιώτη. Πάμε λίγο, συνέχισε Παναγιώτη. Πώς πιάσουν οι ακρίβειες, καταστρέφουν τη... Ναι, τη σοδιά. Τη σοδιά, ναι. Είναι κάτι το οποίο ωφελεί μόνο αυτούς τους τέλος πάντων. Ναι, άρα ο Ράπ είναι μια φαλακρή ακρίδα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι στο Χρήσανθο. Ναι. Ο οποίος τώρα βγήκε όμως έξω γιατί υπάρχει κάτι για τον Άρη. Κυνηγάει ρεπορτάζ για τον Άρη. Δεν σε ακούει τώρα, μόλις βγήκε έξω, γιατί υπάρχει κάτι τρέχει ρεπορτάζ για τον Άρη. Καλά, το τι ήθελα να πω ότι αυτοί που βρίζουν και τις περιφράξεις και το ένα και το άλλο, οι περιφράξεις συνήθως, όχι συνήθως, 100% έχουν και κάτι λωστούς, πως είναι κάτι σίδερα, στηρίγματα, κάτι τέτοια. Ίσως η περίφραξη βέβαια. Αυτά. Ναι. Ίσως... Ίσως να τους προσελκύουν τα στηρίγματα αυτά, οι πάσαλοι. Ναι, οι πάσαλοι για να κάτσουν πάνω. Ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ωραίος. Οπότε αυτό που τους αρέσει ωραία. Μπορεί να το... Μπράβο. Ωραίος Παναγιώτη. Έγινε αγόρι μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, με την στεντόρια φωνή. Όνομα και ομάδα. Γιώργος και είμαι Άρης. Γιώργος ο παδός του Άρεος. Ναι. Πάμε Γιώργο μου. Με τον Χρήσανθο πιο πολύ θέλω να μιλήσω. Χρήσανθε, πάρε να ακούς τον άνθρωπο το παιδί. Τον ακούω. Α, τον ακούς, sorry, πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, Χρήσανθε, υπάρχει λογοκρισία στα ΜΜΕ της πόλης και γενικά στα site που γράφεις στο blog. Και... Λογοκρισία, όπως το όπως δεν θα μιλήσω για τα ΜΜΕ της πόλης, εδώ στο Λίμπερο δεν υπάρχει. Στο Λίμπορ δεν υπάρχει. Στα blog, στο site που βράζει. Δεν μπορώ να ξέρω, ρε φίλε, τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αν τα χειριζόμουν εγώ τα μηνύματα, θα σου έλεγα. Στην πόλη, ωραία, σου λέει, ωραία, στην πόλη εδώ για τους, γενικά για τους άλλους, στην πόλη για εδώ. Τέλος πάντων, όχι. Εδώ, άντε να μην πούμε ότι δεν υπάρχει λογοκρισία στην πόλη, υπάρχει άλλου είδους. Ναι, Τώρα, το αν κόβουν μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο, το ακούω από πολλούς. Το ακούω από πολλούς και για όλα τα site. Όταν γράφεις εσύ ένα blog και από κάτω τα 10 μηνύματα, τα 9 είναι από παντού στον δίπλα, ηρωνικά και οτιδήποτε και περνάνε. Η αναλογία είναι 7-3. Επειδή το έχω παρατηρήσει, επειδή είναι το δικό μου το blog, έχω κάτι 7 παοξίδες, 3 Αργιανοί. Αυτή είναι η αναλογία όσων σχολεί, όσων από όσα σχόλια παρουσιάζονται
στην οθόνη. Έτσι. Στα άλλα δεν ξέρω, δεν έχω πρόσβαση. Δεν ξέρω αν είναι 15, 25 ή 35. Και για συνάδελφό σου που ήσασταν μαζί στην Τρόικα και γράφει τον blog του σε άλλο site, εκεί όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να τον απαντήσουμε με επιχειρήματα χωρίς να βρίζουμε, έτσι, γιατί σε σένα έχουμε και δίκαιο ηρωνικά να σου γράφουν κάποιοι, τα οποία δεν τα κόβουν εκεί στο συγκεκριμένο. Ναι. Αλλά και για τον συνάδελφο, κατάλαβε, σου λέω, καλό φίλο. Κοίταξε, το θέμα με τα σχόλια σε όλα τα site. Θα σου πω το εξής. Στο θέμα, επειδή δούλευα και στον Καζέτα πριν και τα λοιπά και είχα το ίδιο ζήτημα. Το μόνιμο πράγμα που ακούω και από φίλους Αργιανούς και από τους Παοξίδες είναι ότι τους κόβουν τα σχόλια. Τώρα δεν έχω πρόσβαση. Στον Καζέτα που είχα πρόσβαση και τα βλέπα και απαντούσα και τα λοιπά, μπορούσα να σου είμαι πιο ξεκάθαρος. Εδώ τώρα δεν έχω πρόσβαση, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου. Έγινε παλικάρι μου. Ωραία. Έγινε. Ωραία. Έτσι, με ρυθμό, σύντομη, όλοι, πολύ ωραία. Είπε ο... Καλή το πιο θέλει. Στείλει ένα για Mustang, περίμενε λίγο. Ναι, διάβασα. Το με ενδιαφέρει πολύ. Όχι, ότι υπάρχει. Ναι. Περίμενε λίγο. Mustang παρατημένο στην πόλη, εννοείς. Όχι παρατημένη. Λοιπόν, στην Ιωνία, στον παλιό το δρόμο που πάει προς Ίνδο, έναν που ασχολείται με αναπαλαιώσει στρατιωτικών οχημάτων έχει μια κόκκινη γκάμπριο Mustang. Τον είχα ρωτήσει, λέει εδώ ο φίλος μου Θανάσης, πριν χρόνια αν την πουλάει και μου είπε: εγώ όταν πεθάνω θα τη δώσω στο γιο μου, αυτό σας την κάνει ό,τι θέλει. Μπράβο. Η οποία είναι φανταστική και κυκλοφορεί κιόλας. Και δεν είναι παρατημένη, λέει ο Θανάσης. Νομίζω ξέρω ποιος είναι, ποιον λες. Νομίζω ξέρω ποιον λες. Και είναι κάποιοι που είναι στην... κάνουν και παρέλαση. Μην τα χάσετε. Όλο το ζημίο εκεί είναι. Εγώ μετά φεύγω. Βλέπω αυτά, τα φωτογραφίζω και φεύγω. Τα παλιά στρατιωτικά οχήματα είναι απίστευτο. Τα οποία ξεκινάνε την παρέλαση μπροστά. Και είχαν πέρσι ένα-δυο, είχαν ένα αμερικάνικο λιποθύμησα και ένα γερμανικό από τα αρματάκια που είχαν οι Γερμανοί στο Ρούπελ, το έχουν κάνει, είναι αντιγραφή, κατασκευή τώρα, αλλά είναι πανομοιότυπο, φανταστικό. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημερίζουμε με αγάπη τον κύριο Κώστα, οπαδό του Πιερικού, φιλάθλου της ΑΕΚ. Και εγώ έχω μια BMW 1951 μοντέλο. Μηχανή. Α, κλαίω, δεν μου το έχεις πει αυτό. 250 κιλά. Με καλάθι δίπλα, με καλαθούνα. Είχα και καλάθι. Λοιπόν. Τι το έκανε στο καλάθι? Το πέταξα. Συγγνώμη, κοροϊδεύεις. Σοβαρά μιλώ. Δώσ' το σε μένα, ρε κύριε Κώστα. Εγώ το πέταξα. Λοιπόν. Με τι κριτήριο θα τρελαθώ, ρε, μη χειρότερο. Το πέταξα, μα το βαρέθηκα. Κόντεψα σκοτωθώ με το καλάθι. Είναι δύσκολη η οδήγηση με το καλάθι. Ναι, αυτές οι μηχανές έχουν βγάλει δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Συμφωνώ, εννοείται, αγαπημένη μηχανή. Λοιπόν, τι μου λες τώρα. Δυομισάρα είναι. Ναι. Την έχω μεταβιβάσει στο γιο μου τώρα, την οδηγάει ο γιος. Μπράβο, γερός το παιδί να τη χαίρεται, να είναι γερός. Εγώ την είχα πάρει το 1980 και έδωσα, την είχα πάρει 40.000 και είχα δώσει άλλες 20.000 για να την σουλουπώσω, για να κυκλοφορεί. Mm. Αλλά είναι με σκυλή. Ναι, εννοείται, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι σκυλή. Τώρα την οδηγάει ο γιος μου. Ναι. Λοιπόν. Ωραία, για πάμε, κύριε Κώστα. Έβαλε, θα βάλει τώρα στη την... λέσχη. Ναι. Την Τρίτη. Την Τρίτη, ναι. Την Πέμπτη έβαλε όλη την εβδομάδα, αλλά θα του Woody Allen την τελευταία ταινία. Να τη δεις, την είδες. Θα τη δω την Τρίτη. Να τη δεις οπωσδήποτε, πολύ καλή, ναι. Σήμερα θα πάω να δω μία, έτσι να περάσει η ώρα, με τον Brad Pitt, διαστημικού περιεχομένου. Α, τώρα, αυτό έλεγα τώρα. Ναι, ήρθε και εδώ, από χθες παίζεται. Ναι. Το Ad Astra. Το Ad Astra, ναι. Θα πάω να το δω. Με την κουκλάρα τη Λιβ Τάιλερ, λοιπόν, θυμάω, και Ντόναλντ Σάδερλαντ παίζει. Αλήθεια. Και, ναι, βέβαια, και Τόμι Λι Τζόουνς. Ναι. Εντάξει, τότε θα έχει ενδιαφέρον από πλευρά cast. Ναι. Θα το δούμε, να δούμε τι είναι. Εντάξει, θα το δούμε. Καλούτσι είσαι κριτικός. Εγώ σήμερα θα πάω. Ωραία, καλά κάνεις. Λοιπόν, θα σου πω τη Δευτέρα. Έχεις κάποια φωνή για το Πάο Κάρης και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Και επιθυμία. Είσαι ΑΕΚ εσύ, το θυμίζουμε. Πάμε. Επιθυμία. Δεν έχω καμία. Αλλά. Περίμενε, δεν έχεις. Είσαι ΑΕΚ. Τι θέλεις στο Πάο Κάρης? Είσαι ΑΕΚ. Στο Πάο Κάρης τι θες? Χι. Φοβάστε και τον Άρη για πρωτάθλημα, τι? Το θέλω χι. Όχι νίκη του Άρη. Και ελπίζω χι. Γιατί όχι νίκη του Άρεος? Γιατί όχι νίκη του Άρεος? Σαν δεύτερο. Σαν πρόληψη το λέω, όχι σαν θέλω, Τι θέλεις, το είπα, το τονίζω, τι θέλεις? Είμαι πιο κοντά προς την νίκη του
του Άρη. Ωραία. Και μετά προστοχή. Ωραία. Πιστεύω ότι θα έρθει. Ότι θα γίνει. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βλέπω νίκη του Ολυμπιακού, αλλά επειδή κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, μπορεί να σκάσει και χ. Και χ, ναι, ναι. Μέχρι εκεί. Μπορεί να σκάσει και χ. Μάλιστα. Γιατί κατάλαβες τώρα, μιλάω συγκρατημένα, ναι. Γιατί έχω βαρεθεί, ναι. Να μου επιτίθενται. Α, μη φοβάσαι. Ποιο, από ποιο φοβάσαι. Άστα, μη φοβάσαι. Δεν φοβάμαι, ρε παιδί μου. Ναι. Με κούρασε η κατάσταση. Ναι. Στέλνει ο άλλος ανώνυμα μηνύματα, χαρακτηρίζει, ναι. Χωρίς να γνωρίζει, ναι. Σε ποιον απευθύνεται. Ναι. Μην ασχολείσαι τώρα με θρασίδλους νεαρούς. Μην... αυτό είναι που ενοχλεί. Βγες ευθεία αντιπαράθεση. Ναι. Να πεις τι έχεις να πεις. Ναι. Εγώ άλλωστε έχω πει στο παρελθόν ότι λατρεμένο μου γήπεδο είναι του Χαριλάου. Γιατί όλη η πορεία του ποδοσφαίρου της Κατερίνης έχει περάσει από εκεί μέσα. Ναι, το έχεις ξαναπεί αυτό. 5 αγώνες. Ναι. Δεν έχασε κανέναν. Ναι. 4 μηλικές ομάδες, όχι 6. 4 ελληνικές ομάδες, μία τουρκική την κέρδισε στο Βαλκανικό κύπελο, ναι. Τον ταχυδρομικό την ομάδα, την Bitaftaf, ναι. Και την Περόε Βουλγαρίας έφερε χ. Ναι. Δεν έχει λοιπόν, πάρει Βαλκανικό, δεν έχει ο Πιερικός, δεν έχει πάρει Βαλκανικό. Έπαιξε, ήρθε δεύτερο στο, ναι. Βαλκανικό. Ναι. Πήγε τελικό. Βέβαια. Πήγε τελικό, ναι. Με ποιον ήταν τελικό. Με την Περόε. Με την Περόε, ναι. Ναι. Ρουμάνικη. Βουλγαρική. Βουλγαρική. Εκεί χάσαμε, εδώ φέραμε ισοπαλία. Ναι, μάλιστα. Κατάλαβες. Άρα, λοιπόν, και Κλέανθη Βικελίδη προπονητή που μας ανέβασε στην Αλφα Εθνική Κατηγορία. Είχες, ναι, προπονητή, ναι, ναι, ναι. Είναι πολλά τα δεσήματα. Ωραία. Ωραία, κύριε Κώστα, να είσαι καλά, καλό. Ο Χρύσανθος είναι εκεί. Είναι, ναι. Εδώ, απλά περιμένει κι άλλος γραμμή, ώρα κινητό. Με ακούς, Χρύσανθος. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Α, αυτό. Yeah. Ωραία, πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Φίλος μου, κύριος Κώστας. Καλημέρα, αδερφέ, λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, παλικάρι. Μ' ακούτε? Αλέξανδρος Κέντρο, ο παδός του Άρεος Λατρεμένος. Σας ακούμε, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παλικάρι. Δεν θέλω ούτε να δυναμητήσω την ατμόσφαιρα ενός της Κυριακής, ούτε να πούμε τίποτε χαζά. Μία ερώτηση μόνο να κάνω και να την κάνω στον Χρήστανθο, μπας και ξέρει. Ναι. Μάλλον όχι. Συγγνώμη, και σε σένα, Μάριε. Καλά, το ξέρω. Τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο. Και θέλω, ναι, μιλάω για τον κύριο Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Θα τοποθετηθώ, το έχω πει 100 φορές. Ναι, εντάξει, πάμε. Βγήκε και έκανε δηλώσεις πάλι. Ναι. Να ρωτήσω μόνο το εξής. Άκρος ηρωνικός και βιτριολικός προς τον Άρη. Ναι. Κύριε Δημοκράτη. Εσείς έτσι μεγαλώσατε, θεωρώντας τον Άρη μικρούλι. Μετά από μια δεκαετία φάπας στο ποδόσφαιρο και μια δεκαετία φάπας στο μπάσκετ και όπου παίζοντας ο Άρης να πηγαίνουν οι συνοπαδοί σου και να βγάζουν το κόμπλεξ τους κρεμώντας πανό ή οτιδήποτε άλλο, το θεωρούσατε τον Άρη μικρούλι. Εσύ αυτό θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια, κύριε Δημοκράτη. Το να βγάζεις τώρα αυτή την πλευρά του εαυτού σου, τώρα που είστε νεόπλουτοι, και αν ακούσεις και κανένα μεγαλύτερο, ο νεόπλουτος πολύ γρήγορα μπορεί να γίνει και νεόπτωχος. Σε μένα, κύριε Δημοκράτη. Λοιπόν, η πλευρά του εαυτού σας που βγάζετε τώρα είναι άσχημη. Είναι άσχημο και για το ποιόν του ανθρώπου, για την προσωπικότητα, για την κουλτούρα του, για όλα, να αλλοιώνονται όλα αυτά, να καταργείς εικόνες και δομές όπως σε ξέρουν όλοι δεκαετίες τώρα και να εμφανίζεσαι μεταλλαγμένος. Γιατί? Γιατί όχι εσύ, το αφεντικό σας έχει 10 φράγκα στην τσέπη. Και αν ασχολιώσουν μόνο με την ομάδα σου, σε Κεμέν Καντάρ δεν με ενδιέφερε κιόλας.
Κάνε και πες ό,τι θέλεις. Ασχολείσαι με την ομάδα που εγώ λατρεύω από μικρό παιδί. Και βγήκες να μας πεις ότι ο Άρης είναι μικρούλης. Για να κλείσω και να μην δυναμητήσω άλλο το κλίμα ενώπιση της Κυριακής, να πω λοιπόν στον καθένα που μπορεί να μην γνωρίζει ότι αυτό που μπορεί να θεωρούμε μικρούλι μπορεί να έχει κανένα προσόν μεγάλο. Καλό θα είναι να κρατάμε μια πισινή, γιατί μπορεί να πονέσουμε κάποια ώρα. Μάλιστα. Ωραία, Αλεξάνδρε. Έγινε. Να είσαι καλά. Μία γραμμή ακόμη. Καλημέρα. Τι ωραία που πάμε. Και η ερώτηση ποια ήταν? Σχόλιο παρατήρηση περισσότερο. Ναι, καλημέρα. Πάλι καλά που δεν ήθελε δηλαδή να δυναμητήσει το κλίμα, φίλε. Αποστόλης. Ναι, πρόσεξε όμως, Αποστόλη. Το κλίμα το δυναμίτησε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο οποίος χθες, ο οποίος εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ και είπε, αυτός είναι ο παδός. Πάμε παρακάτω τώρα, αλλά τώρα μην με κάνει τώρα και τον Ιντάτσι. Αφού είναι μικρούλης ο Άρης, γιατί τον έβαλες 7.99. Βρε αγάπη μου γλυκιά, τα καταλαβαίνω αυτά που με λες τώρα. Απλά τώρα βγήκε όταν δεν θέλω να δυναμητήσει το κλίμα και πάρε αυτό και πάρε. Άσε τώρα ρε φίλε τώρα. Άσε τώρα. Φιτήλι άναψε μόνο. Κάνε, πες ότι θες, αλλά μην μου το παίζεις μετά και χαμηλοβλεπούσα να πούμε. Άντε τώρα. Λοιπόν, ναι, πάμε Αποστόλη μου, πάμε παλικάρι μου. Ήταν θέμα να σε πω κάτι, αγόρι μου. Η όλη κατάσταση μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ είναι αυτοανατροχοδοτούμενη. Δηλαδή, θέλω να σε πω. Τι είναι? Εσείς. Καλό, ωραίο, σωστό, εύστοχο. Επιτέλους είπες κάτι εύστοχο. Καλό. Θα έρθω από εκεί, θα σε πάρω από την καράφλα, αλλά δεν πάω και από πουθενά. Σε περιμένω, σε περιμένω Αποστόλη μου να σε γνωρίσει. Λοιπόν, σε περιμένω να έρθει και πάλι για μια Ελλάδα μεγάλη. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να σε πω είναι το εξής, ότι οι Αριανοί κολαντρίζουν τους ΠΑΟΚτσίδες, τους εκνευρίζουν. Οι ΠΑΟΚτσίδες λοιπόν έτσι, λένε τα δικά τους, εκνευρίζουν τους Αριανούς. Ναι. Αυτοί εκνευρίζουν ακόμη παραπάνω, εκνευρίζουν τους ΠΑΟΚτσίδες και αυτό το πράγμα συντηρείται μόνο του. Ναι. Δεν χρειάζεται έξωθεν παρέμβαση, συντηρείται μόνο του. Ναι. Πώς το λένε ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Ναι, ωραία, ναι, και. Θέλω να σε πω, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Ιβάν που έχει 5 φράγκα στην τσέπη. Αυτό το πράγμα γινόταν ανέκαστο. Όπα, ποια είναι η διαφορά? Όχι, δεν είναι έτσι. Αποστόλη, άκου να σου πω για το Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Έχει δεν άκουσα καν τι είπε, δεν ξέρω τι είπε, ρε παιδιά. Τι μου λέτε τώρα? Ωραία. Δεν ασχολήθηκα καν μαζί του. Ωραία. Ότι ορίστηκε ο διαιτητής, ναι, γιατί η συμφωνία για τους ξένους είναι για τις 4 μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, ενώ πέρσι παίξαν ξένοι στο ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Και δεν είναι αυτή η συμφωνία και είναι 5 οι μεγάλες ομάδες αποδεδειγμένα πλέον. Θα ήθελα να με παίξει. Και εγώ ξένο ήθελα να με παίξει. Αποστόλη, επίτρεψέ μου. Αποστόλη, πάνω στο θέμα που σου είπα και σε ακούω. Ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος έχει τύχει να με καθυλώσει στο σπίτι να θέλω να βγω να πάω σε δουλειά και καθόμουν και τον άκουγα. Και λέω πραγματικά να ακούω τέτοιο λόγο από ανθρώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Τελευταία 2 χρόνια, ρε. 2 χρόνια, το έχω πει ξανά. Είναι άλλος άνθρωπος. Ναι, είναι άλλος άνθρωπος. Χρόνια, άκουσε με τώρα και δεν θέλω να με διακόψει. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλιμακωθεί επιθέσεις εναντίον του ΠΑΟΚ για τους υψηλόγους που εσείς πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένοι και υπάρχει αντίδραση. Αυτό το πράγμα το οποίο ξεκίνησα να σου μιλάω. Ναι. Δεν είναι αμφίδρομος, είναι μονόδρομος. Δηλαδή όλοι πέφτουν πάνω στους δαντίδες, ας πούμε. Για το μάτι της Κυριακής. Πρώτον και δεδομένων, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Δεν θέλω να ακούω ιστορίες με πραγματικά. Δεν υπάρχει άνθρωποι που να συχαίνεται περισσότερο για μετά τα μάτς να ακούει τους μεν και τους δε. Όχι, μας αδίκησε εδώ, όχι, μας αδίκησε εκεί. Εύχομαι να μην του τύχουν δύσκολες φάσεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να έχουμε μόνο για ποδόσφαιρο. Να λένε παιδιά, πραγματικά δεν αντέχεται η κουβέντα. Η εξωαθλητική δεν αντέχεται. Από άλλους μπορεί να αντέχεται, από μένα δεν αντέχεται. Αν εσύ το θέλεις μία, εγώ το θέλω 10. Κλείνω ραδιόφωνο, παιδιά. Αλήθεια, λέω κλείνω το ραδιόφωνο και βάζω YouTube και ακούω κάτι άλλο τελείως. Εμείς δεν μπορώ που να θα αντέχω. Πρέπει να γράψουμε για αυτά αντί για ποδόσφαιρο. Ναι. Ενώ Χρήστα, η τρέλα του είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, να αναλύσει. Η τρέλα μου είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα, ναι. Σε λατρεύω. Αλλά δεν μου δίνεται το δικαίωμα να το κάνω. Σε λατρεύω. Μια παρατήρηση, Χρήστα. Πολύ φοβάμαι ότι σε περίπτωση που το μάτς είναι καθαρό και χάσει. Φοβάμαι μήπως μας πεις ότι χάλασε το μυαλό των παικτών πριν αυτά που τα στον λέτε αγώνα. Εσείς που μάφια. Σωστό. Το είπες και αυτά τα λέτε εσείς, όχι εγώ. Βρε, το είπες χθες εσύ, δεν το είπα εγώ. Καλό. Θα μπουν προκατηλημένοι οι παίκτες, θα μπουν δασκαλεμένοι. Καλό. Και ότι από την αρχή είναι παίρνουν κομμάτι, το μυαλό. Είναι κομμάτι του παιχνιδιού αυτό. Εντάξει, είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Αλλά είναι, είναι σαν να μου λες ότι... Άμα μπει και παίξει είναι... 50-50, τι θα σε πω εγώ. Χάλα στο μυαλό τη και χάσανε. Είναι σαν να μου λες, είναι σαν να μου λες ότι ό,τι και να γίνει στο ματ, εγώ θα βρω κάτι να πω. Ό,τι και να γίνει στο ματ,
Λοιπόν, θα το κρίνουμε με βάση το τι θα γίνει στο μάτς. Το τι γίνεται λοιπόν, πριν το μάτς και μετά το μάτς. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είμαι ΠΑΟΚτής, δεν θα πιστεύω κάτι διαφορετικό. Πιστεύω θα κερδίσει. Πιστεύω θα κερδίσει με οποιονδήποτε, να σου το πω αλλιώς. Όπως κέρδισε πέρσι δύο φορές. Ωραία, Αποστόλη. ΠΑΟΚτής, δεν θα πιστέψω θα με κερδίσει. Πιστεύω θα κερδίσει. Καλά, λες αυτό και δίκιο. Εντάξει, είπα εγώ εκεί. Περίμενε εσύ από κύριε, περίμενε. Εντάξει, άστο να τελειώσει. Ναι. Τελείωσε, ωραία. Έγινε Αποστόλη, να είσαι καλά. Φίλε. Εντάξει, ωραία. Παιδιά, πάμε τελευταίο break. Έχουμε πολύ χρόνο μετά για γραμμές. 23-10, 2-7-8-8-8. Εντάξει, οκ. Δύο διπλές για Τόνι Σφίνο αύριο, Μονίλα Ζαριστών, Σάββατο. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ποιο σκύλο την Κυριακή θα έχει συχνοουρία. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Οράσιος. FM και ονόματε επώνυμο. Η σχετική απάντηση, η συμμετοχή για το live αποστολή στο 54-526. Πέταξε το κιόλας, Αναστασία. Πέταξε το κιόλας. Λοιπόν, θα πούμε τους διαγωνισμούς. Ο Αριανός, ο 714, ο Σμπέθερος, στέλνει δύο μηνύματα. Το ένα είναι κλασικό του, που προσκυνάει όλη η κοινωνία. Και το άλλο είναι άλλης κατηγορίας, με το οποίο οριακά δεν δακρύζω. Οριακά. Και πιστεύω ότι ο Χρήσανθος θα ανατριχιάσει. Ο Χρήσανθος θα ανατριχιάσει. Να θέσω στο κοινό απλά την πληροφορία που μου εστάλει και να ρωτήσω ευθέως το Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Ως πληροφορία είναι, έτσι να λέμε, ναι. Μάλιστα μου λένε ότι το έχει ισχυριστεί ο ίδιος ένα κοινό μας φίλο. Ήταν μπροστά ένας κοινός μας φίλος. Ναι, πάντως το μεταφέρεις ως πληροφορία. Μην πούμε ότι έτσι... όταν το είπε δηλαδή, ναι. Ήταν μπροστά και ένας κοινός μας φίλος. Ναι. Ότι ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, αυτός ο οποίος είπε για τον Άρη κτλ., έχει δοκιμαστεί. Ως ποδοσφαιριστής, έπαιζε μπάλο Δημοκράτης. Δεν το ξέρω, το ακούω. Στον Άρη και κόπηκε. Να βγει να μας πει η επόμενη εκπομπή αν ισχύει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνυματάκια. Για τον στέλνετε για Σφίνο και γυαλιά, έτσι. Σφίνος αύριο, δύο διπλές. Και τα γυαλιά. Πάει περίφραξη. Και τα γυαλιά με το σκύλο που θα έχει την Κυριακή συγνωρία. Ποιος είναι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-526. 12 παρα 2 θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν. Σμπέθερος, το πρώτο είναι ραβούργημα, τα κλασικά του με τον μαύρο μεταφραστή που μετέφραζε τους μαύρους του Ηρακλή. Δεν υπάρχει αυτό. Καλημέλα. Μαυλούλη έγινε του πρόταξη, διερμηνεύει ξαντελφάκια του που ήρθαν με φουσκωτό κτέ στη Λέσμπο να παίζουν με Ηρακλή γάμα τοπικό. Τέσσερις περιμένω. Με ντύνουν τλία ευλό. Ναι. Δεν κάνω σχόλια. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Ο 500... Θα σου το εξηγήσω μετά, άστο. Ναι. Άστο, περιμένει τέσσερις ακροατές. Εντάξει, ωραία. 507. Την αλήθεια είπε ο Παπαδόπουλος για τον ο Άρης. Ξένοι για τους τέσσερις μεγάλους όσον αφορά το ποιος δυναμητίζει το κλίμα, πάντε μαζέψτε κάτι πρωτοσέλιδα. Τώρα, 164... Τέσσερις μεγάλοι είναι αυτός που έφαγε τέσσερα από τον Άρη, στους τέσσερις μεγάλους. Εντάξει, Αναστασία. Παοξής, 164. Πέρσι που έκανε κουμάντο ο ΠΑΟΚ, είχες ξένο. Φέτος που τα πράγματα άλλαξαν. Γιατί έχεις Έλληνα και πάμε τώρα. Φέτος που είσαι τάτσι μίτσι κότσι με τον Περέιρα και τον Ιμνής, γι' αυτό μπήκε Έλληνας. Ωραία. Και τώρα η Ανατριχύλα. Πέρσι κουμάντο έκανε. Ναι. Να μην πω ποιος. Ναι. Ναι. Και τώρα η Ανατριχύλα από τον Αριανό 714. Τον Σμπέθερο. Αυτό περιμένουν. Όταν αυτοαποκαλείσαι νταμπλούχος παύλα εξηγιαντής και με βλέπεις ως ρούλι, στέλνεις ιδιωτικό τζετ, φέρνεις με έξοδά σου Άγγλο διαιτητή. Και με βάζει στα δίχτυα. Αποθέωση. Πραγματικά. Πραγματικά. Ανατρίχιασα. Θα το γράψω κιόλα σας. Ανατρίχιασα. Μπράβο. Μπράβο, ρε Σμπέθερο. Περιμένουν. Πάμε σε γραμμές. Καλημέρα. Περιμένουν έξι. Πάμε. Καλημέρα. Πάμε. Θωμάς Τόντον. Πάμε γρήγορα. Σωστός ο Σμπέθερος. Ναι, πάμε παλικάρι μου. Φίλος μου ο Σμπέθερος. Ναι, δεν υπάρχει το σχολείο. Δεν υπάρχει. Πάμε Θωμά, γιατί περιμένουν άλλοι πέντε. Από όλα αυτά που άκουσα σήμερα, εσύ που με ξέρει καλά, τι μπορεί να μου κόλλησε που το Κυρκό. Ο Κυρκό, για τον Πιερικό στο Χαριλάου. Πιερικό, για τον Πιερικό, ναι. Ότι έχει παίξει τελικό βαλκανικού κυπέλου. Ναι, τελικό βαλκανικό. Εντάξει, ναι. Το κύπελο που λέμε ότι έχουμε πάρει εμείς, το έχει πάρει και ο Δεσσαϊκός, ναι. Με Σάθα Σκάρα. Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος. Ο Παναθηναϊκός, μου φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια. Το βαλκανικό δεν ήταν, το βαλκανικό μετρούσε. Το χοντρό δεν το έχει πάρει ο Δεσσαϊκός. Ναι, βέβαια. Ο Δεσσαϊκός έχει πάρει ότι κύπελο έχει πάρει και εσύ. Ναι. Για να φανταστούμε, το βάζουμε και στη. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν πάρει βαλκανικό, το έχουν στο παλμαρέ τους, βέβαια. Ωραία Θωμά, παλικάρι μου, επειδή... Ναι, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πάμε.
Μπορώ να συμπληρώσω κάτι, Μάριε. Κύριε Κώστα, 10 δεύτερα περιμένουν άλλοι 4. 10 δεύτερα. Ναι, ναι. Το γήπεδο του το Εθνικό Στάδιο του Πειραιακού χωράει 9.500 εισιτήρια και έτυχε να κόψω για τον Ηρακλή. Λοιπόν, ναι. 1.500 ορθίων από την πίσω αιστεία. 1.500. Ωραία. 3.000. Τελειώνω, ρε παιδί μου. Ναι. 3.000. Η μία κερκίδα 5.500. Και οι άλλοι 4.000. Ωραία. Όταν ο Άρης ήρθε εδώ πηγαίνοντας για πρωτάθλημα, στα 10 χρόνια της αλφα-εθνικής κατηγορίας, είχε 7.500 θεατές του Άρη. Ποτέ στην Κατερίνη δεν είχε τότε τέτοια κοσμοσυρροή. Ψάξου με τον Ολυμπιακό του Μπούκοβι. Ψάξε τα χαρτιά σου. Καλημέρα. Ποτέ. Έγινε καλημέρα. Επόμενη μόνο γραμμή. Άρης. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Μπράβο τον κύριο Κώστα, λέει τις αλήθειες. Ναι, ωραίος. Ναι, ναι, πάμε. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, όνομα γεμάτα παλικάρι, πάμε. Χρήσος είμαι. Χρήσαθε. Ναι. Σκούζεσαι, σε βλέπω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε αυτά. Αφού δεν μπορεί να αποφύγεις το βιασμό, γιατί δεν κάτσε να το απολαύσεις. Μπορείς να το αποφύγεις το βιασμό. Και θα σου φύγουν όλα. Θα σου φύγει και η Ρουφιανιά, θα σου φύγει και η Ρετσινιά, δεν ξέρω. Κλείστο, Αναστασία, κλείστο. Ρε παιδιά τώρα. Άμα κάποιο είναι βλάκα, είναι βλάκα. Ρε Χρήστο τώρα. Δηλαδή η βλακεία είναι αγιάτρευτη, ρε φίλε. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Πάμε, καλημέρα. Η Ιωάννα το είδα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή τύχη. Καλημέρα, πάμε. Ξύπνα, φίλε, επόμενο. Μάρια, ξύπνα. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα! Δηλαδή περίμενε τόση ώρα για να πει αυτό, ρε φίλε. Ο Μάγκας. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Είναι δυνατόν, πέσαν όλοι. Πάμε, καλημέρα. Ναι, φίλε, στον αέρα είσαι, πάμε. Κοιμάστε, ρε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, πάμε. Τους έπεσε το τηλέφωνο από την εξυπνάδα του προηγούμενου. Ναι. Πάμε, καλημέρα, φίλε. Ο Ιντρικαδόρος είμαι. Ιντρικαδόρος, ο παδός του Άρεος. Ναι. Ναι, είχα μείνει επειδή μετά έκανα κάτι άλλο, δεν άκουσα την εκπομπή παρακάτω, αλλά έμεινα στο σημείο που έλεγε ο κύριος προπαγανδιστής Τσαλτίδης για τα δικηγορικά που τα ξέρει καλά και τα λοιπά. Ναι, ή προσπαθεί τουλάχιστον. Προσπαθεί, ναι. Ο κύριος Τσαλτίδης δεν ξέρει μεν τα δικηγορικά, αλλά δεν ξέρει τις λεπτομέρειες από τους νόμους. Δεν έχω σπουδάσει νομική. Εκεί είναι το πρόβλημα του, ότι έχει μείνει, επειδή δεν σπούδασε, δεν έχει ενημερωθεί και καλά κτλ. Για πείτε ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Δεν ξέρει τις λεπτομέρειες. Διότι υπάρχουν και οι νόμοι των προσπών που έχουν βγει και έχουν. Δεν τους έχω διαβάσει αυτές. Αυτές τις λεπτομέρειες, ναι. Των προσπών. Των προσπών, ναι. Υπάρχει η παράγραφος 15, εκείνο το παρακάτω το 16 κτλ. Που λέει ότι. Ότι. Εάν ένα κουτί πέσει, ναι. Ναι, πέσει με μία κλίση τόσες μοίρες, ναι. Τιμωρείσαι έτσι. Εάν όμως πέσει με τόσες μοίρες, τιμωρείσαι διαφορετικά. Σωστό. Είναι ο γνωστός νόμος των προσπών ή της κολοτούμπας. Μπορείς, ας πούμε, στη λαϊκή γλώσσα να το πεις και κολοτούμπα. Ο οποίος κατέκτησε τον Άκνευτονα, ναι. Ο πρεσπονόμος είναι. Ο κύριος Καλτίδης δεν τα ξέρει. Δεν ξέρει τις λεπτομέρειες. Ξέρει τα χοντρά. Έγινε πολύ καλή. Ωραία, την καδόρα μου, περιμένουν άλλοι δύο. Να πάνε κάτσε, δεν σε λίγο, δύο λεπτά να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, όχι δύο, γιατί περιμένουν. Μπορεί φυσικά ο κύριος Καλτίδης, να κάνει μετεκπαίδευση. Έχει δωρεάν. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ναι. Σε ένα ρώσικο, ξέρω εγώ, site και τα λοιπά, ρώσικο, ναι. Σε ΠΑΟΚ και έτσι, ναι. Μπορεί να τον πληρώσουν τα έξοδα να πάει με την εκπαίδευση, να τα μάθει καλά. Ωραίος. Έγινε την καδόρο, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα παλικάρι μου, καλό σου κουνάχης. Η ΕΚ ΠΑΟΚ είναι αυτό τι. Ναι, πάμε δύο γραμμές, καλημέρα, περιμένουν οι τρεις, πώς είναι, καλημέρα. Την καλημέρα μου να έχετε. Κύριος Βασίλης, ο παδός του Ηρακλέους. Πάμε, κύριε Βασίλη. Καλημέρα, Χρήστα. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Μαρία, μόνο μας γιούνε, έπαιρνε από τη συγχωρημένη Θεοπίστη. Από την κυρία Θεοπίστη, μου έδινε, Θεός χωρέστη, μου έδινε ματζούνια, δώρο η κυρία Θεοπίστη. Δίπλα από τον Μπούρα, ξελού καρπού δεν έπαιρνε. Από τον Μπούρα παίρνω μέχρι και τώρα. Η κορυφαία ξηρή καρπή στη Θεσσαλονίκη. Ματζούνια. Ναι. Και εγώ ξέρει εκεί μεγάλωσα. Άντε, γειτονιά, ντεπό. Από τον Μπούρα πρέπει να έχω φάει 300 κιλά ξηρούς καρπούς. Δίπλα στα Μπιτίδη. Γι' αυτό σε 298 κιλά. Ο κ. Πέτρος, ο συγχωρεμένος. Ναι. Το θυμάσαι στα Μπιτίδη. Ο Πιτίδης ποιος είναι? Όπως βαδίζουμε πηγαίνοντας προς την Πέτρο Συνδίκα, όχι δηλαδή προς το πίσω. Ναι. Δεξιχέρι. Το πλαστείο που έβγαλε τα κουλουράκια τα οποία αντικατέστησαν τον κουλούρι Θεσσαλονίκης για τον πρωινό καφέ. Και τα αρμυρά και τα γλυκά. Επί της Όλγας ήτανε.
Επί της Όλγας, στο 161 λίγο πιο κάτω. Ναι, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, προφανώς δεν το πρόλαβα σαφώς. Τα τρία αδέρφια παίρνετε που άνοιξαν το πρώτο πιτογυράδικο. Α, βέβαια, ναι, ναι, εμένα μου άρεσε πολύ σαγροπλαστείο. Στη Μαρτίου δεξιά, μόλις έστριβε, τα δύο αδέρφια που το είχαν, πολύ βρωμιάριδες. Πολύ βρώμικοι. Εκεί ανοίξανε. Τώρα, όσο αφορά για τον ντέρμπι. Άντε, πάμε και σε αυτό. Ναι, φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι δίνω προσβάσμα στον Άρη. Ναι. Με ποιο σκεπτικό, κύριε Βασίλη. Ο ΠΑΟΚ πέραν το ότι απεκλείστη από δύο θεσμούς, τους οποίους τουλάχιστον τον ένα και μάλιστα τον πρώτο του Champions League τον είχε σίγουρο. Τον είχε σίγουρο. Έτσι πως κατεβαίνανε και με τον αέρα. Α, καλά, εντάξει. Φάγανε τη φάπα, ναι, στο Europa League. Δεν πήγανε καλά στα πρώτα παιχνίδια. Τα ψάρια είναι στο γυαλό, το λάδι στο τηγάνι. Δεν πήγανε πολύ καλά. Και ο Άρης, παρόλο το ότι εμφανιζόταν ότι με προβλήματα, με προπονητή, με έτσι και έχασε όπως έχασε και στο Βόλο, ναι, αυτή τη στιγμή φαντάζει πιο στρωτός μέσα στο γήπεδο. Ναι. Μιλάω για τις τέσσερις γραμμές και όχι αυτά που ευαγγελίζονται, ναι, ναι, δεξιά και αριστερά. Ναι. Για δετητές και αυτά. Έτσι, και διάφορα ευαγγελιστές. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Ωραία, κύριε Βασίλη. Καλημέρα. 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 Να έχουν όλοι την ψυχραιμία τους. Σωστό. Έτσι. Έγινε, κύριε Βασίλη μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Γιώργος από Γερμανία, Κολονία. Γιώργος από Γερμανία, οπαδός της Κολονίας. Της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Μένεις Κολονία, είσαι Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ωραίο τριπλό, ναι, λουκάνικο, ναι, χθες. Ναι. Ναι. Στην Ελλάδα υποστηρίζεις, ναι, κάτι, Γιώργο. Στην Ελλάδα είμαι Ολυμπιακός. Είσαι ΟΣΠ. Είσαι λοιπόν ΟΣΠ και Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Πάμε, Γιώργο, ακούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, για το τέρμι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα κερδίσουμε, πιστεύω, έτσι 0-3, γιατί οι Παναθηναϊκοί δεν έχουν τίποτα απολύτως, ναι, δηλαδή 0, είναι διαλυμένοι. Ναι, 0-3 το κέρδισε 0-1 και βάζει και τα λάδια μετά. Ναι. Πιστεύω θα κερδίσουμε, δηλαδή είναι αποδιοργανωμένοι τελείως. Λοιπόν, για το ΠΑΟΚ Άρης, εγώ πιστεύω ατράνταχτα και θα ξαναβγω να το πω, ο Άρης θα κερδίσει 0-2. Το σημειώνω 0-2. Σημειώνω 0-3 ο Ολυμπιακός και 0-2 ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Θέλω να βγεις όμως Δευτέρα πρωί. Θα βγω βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, ναι, όσο αφορά για το δικό μας το πρωτάθλημα, είμαστε, πιστεύω, μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ασχολούμαστε με τους διαιτητές και ποιος θα σφυρίξει και ποιος δεν θα σφυρίξει. Εννοείται. Βλέπεις, παράδειγμα, εδώ στη Γερμανία δεν ασχολείται κανένας με τη διαιτησία, μπαίνουν μέσα, παίζουν όμορφο καιρό το παιχνίδι τους και τελείως το θέμα. Σωστό. Λοιπόν, σωστό, έχουμε καταντήσει και με αυτό κλείνω. Τα ορφανά πορεύονται και χείρες κορομιούνται. Ατού τα λες. Χθες το άκουσα, αλήτη που το είπε. Αυτό... Χρήσανθε, αυτό εσύ το έχεις καν ακούσει. Πάμε στο τελευταίο. Δεν έχει άλλο, αυτό είναι. Παιδιά, βγάζουμε άλλους δύο άνετα. Είπες 8 περιμένουν και δεν πήραμε τα τέτοια. Πέσανε ρε εσύ. Πες ότι πέσανε. 23-10-287-888. Ναι. Αυτό το έχεις ξανακούσει. Εσύ μα θα μας πεις τώρα εδώ τι. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιούνται. Συγγνώμη. Ακροατές. Ναι, πάμε γραμμές. Το άκουσα πρώτη φορά έψε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Με έκλεισες, Μάριε, πριν. Δεν σε έκλεισανε όλοι. Περιμένουν άλλοι να πω κάτι. Κάτι, ναι, άλλο και σου είπα για το αυτοκίνητο και μετά με έκλεισες. Ωραία, πες, το περιμένουν πολύ σήμερα, είναι το πάω κάτω, δεν ξέρω, πες. Ναι, ναι, για το φίλο από την Κολονία που πήρε τηλέφωνο και συγκρίνει την Ελλάδα με τη Γερμανία μόνο στο ποδόσφαιρο. Στα άλλα δεν τη συγκρίνει. Τι χώρα είναι η Γερμανία και τι χώρα είναι η Ελλάδα. Σωστή. Και πώς βλέπουν τη διαιτησία στη Γερμανία. Τώρα δεν πήγε μπάλα, μιλάμε, γι' αυτό είπε ο άνθρωπος. Καλά, αν πήγε στα άλλα. Ρε φίλε, αυτό ζει εκεί και έχει άποψη για εδώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλά, τι είπες τώρα εσύ, Κώστα, τι λες τώρα. Εγώ τι λέω, για τη Γερμανία, δεν έχουμε μια στάνταρ εικόνα και εμείς που ζούμε εδώ, εικόνα, ρε, ή για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Στη Γερμανία, έχεις ακούσει τίποτα για παράγκες και τίποτα για στημένες διαιτησίες. Αυτό λέει, είναι ανάγκη να ξέρω. Όχι απλά ακούσαμε για στημένες διαιτησίες, αλλά συνελήφθησαν κιόλας. Ο Γερμανός, ο διαιτητής που έστεινε τα μάτς. Δεν το θυμάμαι τώρα πώς τον λένε. Σκανδαλάρε, δεν έγινε πριν δύο χρόνια, πώς τον λέγανε. Βρε, που σφύριξε και ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό του Βόλου, αυτός δεν ήτανε. Ναι, με τη Γερμανία. Ο διαιτητής του τελικού παίρνει. Ο Γερμανός, ρε, περίμενε, ρε. Ο Γερμανός, πώς τον λέγανε, ρε. Ολόκληρο κύκλωμα που μαζί με τους Κροάτες. Περίμενε, κάτσε, ρε Κώστα, άκου λίγο. Άκου, Κώστα! Όπα, Κώστα! Περίμενε, άκου λίγο. Δεν άρεσε πάω αυτό. Στη Γερμανία εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα. Τεράστιο κύκλωμα. Άκου να το πω, περίμενε. Τεράστιο κύκλωμα με στημένες διαιτησίες, ναι, και διαιτητές και με παίκτες που μάλιστα τα στείνανε με κάτι Κροάτες. Δεν θυμάμαι το όνομα, ναι, του Γερμανού διαιτητή. Και διεθνής, ναι, ήταν και τα πάντα. Και πιάσανε 100 άτομα που στείναν τα μάτς.
Θέλεις να μου πεις και τώρα ότι η Γερμανία είναι πιο βρώμικη από την Ελλάδα? Όχι, δεν σου λέω αυτό. Δεν σου λέω αυτό. Αλλά, σου λέω ότι στη Γερμανία, επειδή είπες ότι δεν γίνονται αυτά, εξαρθρώθηκε δεν κύκλωμα. Αυτά που γίνονται εδώ. Απλά ξέρεις μια διαφορά. Στη Γερμανία όταν γίνονται, τους πιάνουνε. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Στην Ιταλία ρίχνουν και τη βέτους β' εθνική. Ναι, σωστό. Και αυτό λέμε κι εμείς να ρίξουνε. Μα κι εμείς λέμε το αντίστοιχο ασπρόμαυρο να το ρίξουνε. Και δεν το ρίχνουνε. Μαζί! Μαζί κι αυτό! Μαζί να πάτε! Α, μαζί! Οπότε, κοίταξε να δεις. Είστε αυτό που δεν πέσατε, δεν λέτε. Κοίταξε να δεις. Εγώ σαν Ολυμπιακός και ο Καραπαπάς μιλάει για το Πάνο Κάρης. Γιατί θες να μιλήσει? Κώστα, κλείσε! Κλείσε, κλείσε. Περιμένουμε άλλη δύο. Είναι άδικο. Εκεί έγινε η αδικία. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Μην βγάζει άλλου. Τέλο, Σωτήρη, πάμε. Καλημέρα. Είναι άδικο, Κώστα, sorry. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Φυσικά, για ποιο θα μιλούσε? Ποιο Παναθηναϊκό? Δεν το βλέπω το Παναθηναϊκό. Για σένα, περιμένω, Σταύρο. Για σένα. Α, περίμενε, θα μα το πει ο Σταύρο. Ο Δημοκράτη Παπαδόπουλο πήγε και στον Άρη και απορρίφθηκε. Πήγε να δοκιμαστεί στον Άρη και απορρίφθηκε. Το ξέρει αυτό. Ο Δημοκράτη. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, ωραία. Φίλε, πριν 40 χρόνια. Αφιερωμένο σε σένα. Oh. Από αριανό τζέντλεμαν, έτσι. Oh. Φορά τη σερτάρα σήμερα, μπαντάρα. Yeah, σε παραδέχομαι. Yeah. Λοιπόν, λέει ο Σμπέθερο, όταν αυτό αποκαλείσαι νταμπλούχο εξηγιαντή. Θα και συμφωνήσει αυτό με αυτό. Και με βλέπει ω ρούλι, στέλνει ιδιωτικό τζετ, φέρνει με έξοδά σου Άγγλο διαιτητή και με βάζει στα δίχτυα. Έχει δίκιο. Μπράβο, ω πατέρα σου. Γιατί ρε! Ως πατέρας γιατί ρε! Δεν τρέπεσαι, λέει καλά, είσαι πατέρα καταρχήν. Όντως. Εγώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Είμαι αίτητο με ξένο διαιτητή. Ναι, ωραία. Εκεί δεν βάζουμε ξένο. Άσχε, θα να μιλήσουμε. Ναι. Δεν θα τα πει μετά στι 12. Όχι. Α, θα ξαναπεί τώρα. Στο δικό μα ακροατήριο. Ναι, στο δικό μα ακροατήριο. Το καλύτερο. Ναι. Δεν είμαι αίτητο με ξένο διαιτητή. Είσαι. Πάλι δύο κύπελα. Είσαι. Ωραία. Έχω πάλι δύο πρωταθλήματα να μου το κλέψανε. Όχι. Όχι. Ένα πήρε. Ένα πήρε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ωραία. Τελειώνουμε εδώ. Ναι. Εσύ ναι. Έχεις παίξει όλα τα ντέρμπι αφού είσαι Big Five. Εσύ ναι. Δεν έχεις παίξει. Ναι, ναι, είμαι. Δεν βγάζετε μια διαδρομή. Δεν είμαι Big Five. Μαζί Big Five. Δεν είμαι. Γελάει ο κόσμος. 7,99 γι' αυτό με βάλεις στο PAOK TV. Ναι. Μπράβο. Επειδή με πεις στο Big Five. Να θεωρηθείς elite. Ναι. Μέλωνε. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε σου δίνω ευκαιρία να θεωρηθείς elite. Μου πάρεις τα φράγκα. Ναι, πες. 8 ευρώ θα δώσω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν βγαίνει το καλοκαίρι ο Περέιρα. Ναι. Ο Μέλο Περέιρα. Ναι. Ο Φερέιρα, μην μπερδεύετε με τον προπονητή μας κανείς. Ναι, ναι, ναι. Και λέει θα είναι λιγότεροι ξένοι. Δεν λέει σε ποια μάτς. Δεν λέει σε ποια μάτς. Ναι. Γιατί γράφει ο συνάδελφος και συνέτερος στο ΠΑΚ 24 ότι είπε μόνο μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων. Δεν το είπε αυτό ούτε ο Φούσεκ ούτε ο Περέιρα. Είπε λιγότεροι ξένοι. Ναι, μερικές φορές όμως είναι και τα αυτονόητα. Δηλαδή, είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για ξένο δηλαδή, με αυτό το χάλι του Παναθηναϊκού και όχι το ΠΑΟΚ Άρης. Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και το ΠΑΟΚ Άρης είναι ΠΑΟΚ Άρης. Στα τρία κορυφαία του κόσμου. Το 60 εσύ σταμάτα να υπερβάλλεις μια φορά, ρε φίλε. Στα τέσσερα κορυφαία του κόσμου. Πάμε στην ουσία. Το σκεπτικό θέλω να ακούσω. Ωραία, θα έχει ξένο. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίστηκε να έχουν λιγότερους διαιτητές, ναι. αυτόματα, το πρώτο παιχνίδι που θα βγει από τη λίστα των ξένων είναι το ΠΑΟΚ Άρης και το Άρης ΠΑΟΚ. Όχι. Γιατί? Γιατί είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δύο φορές το συγκεκριμένο αντίπαλο δεν τον κέρδισες. Ο αίτητος, ο 38 παιχνίδια, ο μόνος που ήρθε ο Ολυμπιακός και του ήρθε τρίμπαλο. Λαϊκισμό να πει σε μένα! Τρίμπαλο έριξε τον Ολυμπιακό, τον Άρη δεν τον κέρδισες. Γιατί να βγει αυτό? Με goal offside χρυσανθέσου. Πέναλτι προηγείται πριν. Ποιο? Την κοινή. Αγκαλιά ο Κρέσπο. Άιτε βλαστείε. Άιτε τα λες τους άλλους, τα λες και σε μένα. Αστείο. Άιτε. Δηλαδή, πρόσεξε εδώ. Αυτός εδώ. Του πίσες βα τι είναι. Δεν πέναλτι. Βουτιά. Βουτιά. Ναι. Εσύ άμα δώσεις δώσουν δύο πέναλτι, μαλλιά θα βγάλεις. Πού είναι? Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι, για πες άλλο. Γιατί έχετε κουράσει. Για πες, εσείς που είστε σοβαροί και εμείς είμαστε αστείοι, για πες. Αστείοι είστε ρε φίλε. Και εσείς τι είστε. Ξεκάθαρα. Ωραία. Αν πήγες στην Capital και δεν χάθηκε, πες του δικού σου χθες. Ποια είναι η Capital. Πήραν τα μάτια. Η Capital. Τον είδαν και τα ματάκια, πες του. Ποια είναι η Capital. Του Μαρινάκη, η εταιρεία. Ωραία, δώσ' του φιλιά. Έχουμε παντού μάτια πέρα. Βέβαια, τον βλέπετε στο Καραϊσκάκι που δεν ήταν. Τον βλέπετε στην Capital. Κάτσε, δεν ήταν. Λέει δεν ήταν. Δεν ήταν, λέει ο πρόεδρος. Είδες, δεν αντέχει την κριτική και φεύγει. Δεν αντέχει και φεύγει, φίλε. Φεύγει. Ωραία. Δύο γραμμές. Ξαναπες μέσα. Ξαναπες. Ωραία. Παιδιά, περιμένουν δύο γραμμές. Ξανά δεν αντέχει. Δύο γραμμές, πάμε. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα, φίλε. Λέει στην Capital.
Χρειάζεται. Η Capital τι είναι το μεταξύ. Επόμενη. Εταιρεία. Βασβάνη Γιώργο, καλημέρα. Ω, κύριε Γιώργο, τι κάνετε. Γιώργο, ο παδό του Άρεο, καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, δεν είναι ο παδό του Άρεο. Άσχεται, Ασλάμα. Ο κύριο Γιώργο δεν είναι απλά ο παδό του Άρεο. Ναι, άμα έρθει και σου ρίξει πάνω στα λεφτά που έχει δώσει τον Άρεο ο κύριο Γιώργο, θα σε καλύψει ολόκληρο. Α μου τα δώσει. Τα μισά. Τα δώσει τον Άρη. Α μου δώσει τα μισά. Λοιπόν. Πάμε, κύριε Γιώργο μου. Όλοι αγαπημένα είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Ναι. Αλλά. Αυτή τη στιγμή προβλέπω σαν Αριανός, σαν Βασβάνης Γιώργος, σαν παλιός παράγοντας, σαν πρώτος μέτοχος που ήμουν αρκετά χρόνια στον Άρη, θέλω να πω το εξής. Ο ΠΑΟΚ έχει 1000 προβλήματα αυτή τη στιγμή, άσχετα που οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι δεν τα βγάζουν έτσι, δεν τα ξέρουν και είναι κακό αυτό εις βάρος του ποδοσφαίρου. Έτσι. Γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές θέλουν να διώξουν τον προπονητή για τον Α ή τον Β λόγο, τα γνωστά αυτά της Ελλάδος που δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ναι. Όμως. Θα θυμηθείτε ένα λόγο που θα σας πω τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα το θυμηθείτε πολύ καλά, Χρήσανδη και Ασλαμά. Ναι. Ο Άρης θα κερδίσει αυτόν τον αγώνα, κατά τη γνώμη μου πάντα λέω. Ναι. 5-2 μέσα στην Τούμπα θα κερδίσει ο Άρης. Το σημειώνω. 2-5 θα κερδίσει ο Άρης. 2-5. Γιατί έχει ο ΠΑΟΚ εσωτερικά προβλήματα έτσι. Πολλά και η αλήθεια θα λάψει μετά τον αγώνα. Να το θυμηθείτε αυτό ωραία. Που λέω. Την Δευτέρα, κύριε Γιώργο, με όλο το σεβασμό, θέλω να βγείτε όμως. Αρκεί, πάντοτε βγαίνω και πάντοτε μιλάω εγώ και παραδέχομαι και τις νίκες και τις ήττες και όλα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είστε gentleman. Είστε gentleman. Ωραία. Τελειώσαμε. Οπότε. Χόιτσερ, πάμε... μου λένε ότι είναι ο διαιτητής. Ο Χόιτσερ, ναι. Άντε, ρε. Ο Χόιτσερ, ναι. Ο Χόιτσερ, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στους νικητές. Opticon Express. Ζαχαρίας Κουτσόκοστας. Απάντησε και αυτό σωστά όπως και άλλοι τέσσερις ότι ο σκύλος που θα έχει συγνωρία και προφανώς δικαιώνει τον κύριο Γιώργο τον Βασβάνη είναι ο Ιντέγε Μπράουν. Έτσι, ο αδερφός του Παντελή Καφέ. Ζαχαρίας Κουτσόκοστας. Και σε Τόνι Σφίνο πάνε οι Χριστίνα Μπραστιανού και η Ιωάννα Φωτιάδου. Η Ιωάννα Φωτιάδου και Χριστίνα Μπραστιανού αύριο βράδυ είναι οι προσκλήσεις διπλές. Λέω με μεγάλη μου συγκίνηση στον αδερφό μου Σωτήρη Δασκαλάκη, αντίο. Στον αδερφό μου Σωτήρη Δασκαλάκη, αντίο. Ελπίζω μία μέρα να ξανασυναντηθούμε. Ζωντανή ή νεκρή. Στον δε αδερφό μου. Σωτήρη, θα δείτε με εμένα εδώ ζωντανό. Εσύ που θα πας νεκρός πάνω, άσε. Στον αδερφό μου Χρήσανθο Τσαλτίδη. Αντίο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάω στο Πιπερόν να χτυπήσω τορτελίνια. Ανθέων 25, Γεωργίου Παντρέου 25. Έτσι. Σύγχρονο μαγειρίο Πιπερόν, πραγματικά ζωγραφίζει καθημερινά. Εκτός Κυριακής. Άιντε αδέρφια, να έχουμε ένα καλό που σου κούκι, είπαν Ρόκι.